Πότε αναμένεται η κρίσιμη ιατροδικαστική έκθεση για την Τζορτζίνα? Αποκλειστικό της εκπομπής. Ποιο είναι το κοινό στοιχείο που εντοπίζεται στους θανάτους Μαλένας και Τζορτζίνας? Νέα στοιχεία στο φως για το σπίτι της πιτωνικοκυράς του Μάνου και της Ρούλας. Ποιοι θα είναι παρόντες στη διαδικασία του ανοίγματός του? Κοντά μας ο δικηγόρος της Ρούλας Πισπυρίγκου, Όθωνας Παπαδόπουλος, αλλά και ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων. Συνεχίζονται οι αποκαλυπτικές μαρτυρικές καταθέσεις στη δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη. Απευθεία σύνδεση με τα δικαστήρια. Πρωτοφανές ατύχημα στην Αυπακτία. Αγέλη από άγρια άλογα ποδοπάτησε ζευγάρι νεαρών που επέβαινε σε μηχανάκι, με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό τους. Σε κρίσιμη κατάσταση ο 17χρονος, διέφυγε τον κίνδυνο η 19χρονη φίλη του. Τι λένε αποκλειστικά στην εκπομπή και την Ευγενία Πουλοπούλου, ο πατέρας της κοπέλας και ο θείος του αγοριού? Η εκπομπή και η Κλέλια Χαρίση ταξιδεύει στους Αγίους Τόπους. Καρέ-καρέ η τελετή αφής του Αγίου Φωτός. Ακολουθούμε τα βήματα του Ιησού στην πορεία του προς το Γολγοθά. Συγκλονιστικές εικόνες από το πρετόριο όπου φυλακίστηκε ο Ιησούς, αλλά και από το σημείο που κατά την παράδοση βαπτίστηκε στον Ιορδάνη ποταμό. Μια ονειρεμένη βόλτα στην Κωνσταντινούπολη. Με την κάμερα της εκπομπής, ο Χάρης Λεμπιδάκης μας ξεναγεί στην ατμοσφαιρική πρωτεύουσα με τα χρώματα, τις ευωδιές και τις γεύσεις που παντρεύει την Ευρώπη με την Ασία με τρόπο αριστοτεχνικό. Από την πλατεία Ταξίμ στον Γκραν Μπαζάρ και την ψαραγορά της Χαλκιδόνας με ξεναγούς τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης. Χριστός Ανέστη και καλό μεσημέρι της Ζωοδόχου Πηγής. Σήμερα μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία. Γιορτάζει ο Ζώης Καράμπελας, ο γιος της Μαρίκας Μαυρομάτη. Να του ευχηθούμε και εις ανώτερα. Σημαντικός μπασκετμπολίστας, στη Λάρισα πια, νέο παιδί. Αν μπείτε και γκουγκλάρετε το όνομά του, θα δείτε ότι ήταν από τους Φέρελπις νέους και τώρα πια είναι από τους σημαντικούς μπασκετμπολίστες στην ομάδα της Λάρισας πια, πέρασε από το Περιστέρι και πολλά άλλα. Δεν θα τα πω όλα για να τον αναζητήσετε και να τον ψάξετε. Να τον χαίρεσε, Μαρικάκι μου γλυκό, και εσύ και ο σύζυγός σου και τα δύο σου άλλα παιδιά. Επίσης, μιας και μου δίνεται η ευκαιρία, να πω ένα καλό μεσημέρι, γιατί ξέρω ότι με βλέπει καθημερινά, στην κυρά Ζωή, στην παλιά μου σπιτονικοκυρά. Εκεί όταν πρωτοσυναντηθήκαμε το 1994, που πάντα της έλεγα, θα βλέπεις τις εκπομπές που κάνω και αν κάτι δεν σου αρέσει θα μου το λες και θα είσαι ο δείκτης της AGB. Όταν μου έλεγε ότι της αρέσει η εκπομπή, τότε άρχιζε, το θυμάσαι ακριβώς, ρουλάκι μου, ακριβώς, να τσιμπάει και η εκπομπή. Νούμερα, ακριβώς, νούμερα. Ζωή μου, να σε χαίρετε και ο Ανδρέας, ο σύζυγός σου και η Σύση σου, η Αθανασία σου και η Ιωάννα σου, τα δύο σου άλλα παιδιά. Έχουμε φάει πολλές μακαρονάδες και κάποια κιλά από τότε έχουν παραμείνει. Κύριε Λεμπιδάκη, καλώς μας ήρθατε. Κύριε Κουτσελίνη, τι κάνετε? Πώς είστε? Είμαι καλά, αλλά δεν ξέρω αν ταιριάζει να ξεκινήσω. Ήθελα να σου κάνω ερωτήσεις διάφορες. Τι ερώτηση θέλεις, τρελό αγόρι? Δύο. Μία τηλεοπτική, ναι, και ένα συμπέρασμα που έχω βγάλει, γιατί πήρα και καλή πάσα που λες για τα νούμερα της AGB. Ναι. Τελικά το ένστικτο του τηλεθεατή μετουσιώνεται και σε αποθέωση. Γιατί πιο πολύ, δηλαδή πόσο πρέπει να φτάσει, 50% για να βλέπω γενικά τα site και όλα αυτά να γράφουν ότι η Κουτσελίνη έκανε νούμερα? Κοίτα να δεις, όταν υπάρχει βουβαμάρα, έρχεται και η έκρηξη. Μάλιστα. Οπότε μη φοβάσαι. Okay. Άρθει η στιγμή. Ήθελα να το πω γιατί να πούμε. Όταν υπάρχει βουβαμάρα στα πράγματα, να περιμένεις και την έκρηξη. Απαντώ. Τηλεοπτική ερώτηση. Παρακαλώ, ρωτήστε. Μπορεί να ξαναμιλήσεις, αλλά εγώ θα την κάνω. Ακούω διάφορα δύο μέρες για σένα. Να μην ακούς τίποτα. Και πρωί και μεσημέρι. Να μην ακούς τίποτα. Και σε άλλο σταθμό. Να μην ακούς τίποτα. Εγώ είμαι πιστή εδώ. Περιμένω. Και το Σταρ να με συναντήσει, να του συναντήσω και να τα πούμε όλα. Οπότε μην ακούς τίποτα και εγώ τα βλέπω και τα βλέπω και σε σταθμό του ομίλου, δηλαδή, στον Α. Καλό θα είναι δίπλα είμαστε να με ρωτάνε αν ισχύει κάτι. Παρακαλώ. Μπράβο, λοιπόν, θέλεις να ρωτήσεις, να μάθουμε και όχι, δεν ρωτάει κάτι άλλο, ήθελες κάτι άλλο? Όχι, αυτό για να ξέρω γιατί θα... Βλέπεις ότι είμαι αυθόρμητη και πάντα απαντώ.
Okay. Κύριε Λέων, είστε ο άνθρωπος που θα με νεκροτομήσετε έτσι κι αλλιώς. Ήταν η επική ατάκα. Μου στέλνουν παρουσιαστές και μου λένε εντάξει, το έχεις απογειώσει. Λέω, έχω τους καλύτερους να με νεκροτομήσουν. Και όπως το ξέρετε, η Στέλλα Ζώη το έχει κλείσει χρόνια σε εσάς. Δεν είναι καινούριο. Έχουμε όλοι μέσα. Είπα να χρειαστώ να είμαι, εδώ είμαστε. Όχι, μου έχουν τα καλύτερα για εσάς στα πορίσματα. Εντάξει, κάνουμε λίγο χιούμορ γιατί θα μπούμε στα δύσκολα πολύ γρήγορα. Ο Στέργιος Σαμαρτζής είναι εκεί στα ντεκ. Στέργιο μου. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Α, το είπε σήμερα. Δεν το είπες. Ναι, μέρες πάει αυτό. Ναι. Χρόνια πολλά, λοιπόν. Περιμένουμε τα μηνύματα των τηλεθεατών στη σελίδα μας. Έχουμε να κληρώσουμε. Βεβαίως, κληρώνουμε 2 στο Instagram, 2 στο Facebook. Και θα δώσουμε άλλα 2, άλλα 10 να κληρώσουμε τη Δευτέρα. Οπότε να τρέχει ο διαγωνισμός των ημερολογίων μας εδώ για την Δευτέρα. Οπότε πάμε να κληρώσουμε τα 2 και επειδή στην παρέα μας σήμερα είναι ο κύριος Όθωνας Παπαδόπουλος, που όσο και αν είναι δικηγόρος της Ρούλας Πισπυρίγκου, έχει κατακτήσει τις καρδιές όλων των ανθρώπων. Αυτό είναι ένα κομμάτι της δουλειάς του. Σημασία έχει πως έχει καταφέρει μέσα από τη στάση του να κρατά τους τόνους που χρειάζεται. Κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια. Είναι αληθινά πέρα για πέρα και το εννοώ απόλυτα. Ό,τι και αν δείτε, όπου και αν δείτε. Σας έστειλα και ένα δημοσίευμα που είχε ανέβει, που έγραφε ότι αποθεώνει το Twitter τον δικηγόρο, γιατί έχετε βγει με έναν τρόπο που δεν ενοχλείτε. Λέτε την άποψη της εντολέως σας, λέτε αυτά που πρέπει να πείτε, γιατί υπερασπίζεστε τη δική σας αλήθεια. Αλλά αυτό δεν σας καθιστά αυτόματα και, αν θέλετε, έτσι με αρνητικό πρόσημο για τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Ναι, την εκτίμηση των συναδέλφων του, αυτό εισπράττουμε, Ζήνα. Εμείς που συνομιλούμε με συναδέλφους του δικηγόρους, μας λένε τα καλύτερα για τη στάση που τηρεί. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό. Πάμε, έλα. Τι κληρώνουμε πρώτα? Τα 2 τα δίνει στο. Τι είναι, Facebook ή Instagram? Facebook. Τα δίνει ο κύριος Λέων. Κύριε Λέων, πάμε να πείτε εσείς το stop. Stop. Η Δέσποινα Μερκουλίδη, πρώτη νικήτρια. Πάμε. Stop. Η Μαλβίνα Λάπα και πάμε και στην κλήρωση. Μαλβίνα Λάπα και πάμε και στο Instagram, κύριε Παπαδόπουλε. Stop. Ελένη Γιανακουδάκη. Stop. Αθηνά Τολιάκη. Και κάποια στιγμή θα πω κατά τη διάρκεια της εκπομπής ότι θα κληρώσουμε και άλλα 5 στους 5 πρώτους στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οπότε σήμερα τα 5 στο τηλεφωνικό και τα 10 τη Δευτέρα μέσω των social media. Πάω να κάτσω. Είναι έτοιμος ο Δημήτρης Δαμιανός από τα δικαστήρια για το τι συμβαίνει σήμερα στη δίκη Λιγνάδη. Πριν πάμε στα άλλα δύσκολα εδώ. Πάμε. Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Σε εξέλιξη, σε πλήρη εξέλιξη, η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη, ο οποίος, θυμίζω, κατηγορείται για 4 βιασμούς. Ο ένας εκ των οποίων εξετάζεται, ο δεύτερος καταγγέλων, η υπόθεση του δεύτερου καταγγέλλοντα, αυτός ο οποίος έχει καταγγείλει πως βιάστηκε το 2015 στην Επίδαυρο, και οι μάρτυρες οι οποίοι εξετάζονται από το δικαστήριο έχουν να κάνουν με αυτή την υπόθεση. Αυτή τη στιγμή στο βήμα του μάρτυρα βρίσκεται ένας αυτόπτης, ο οποίος, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, ήταν στην Επίδαυρο το 2015 και είχε δει τον Δημήτρη Λιγνάδη μαζί με 2 νεαρά αγόρια την επίμαχη ημέρα. Αυτό είναι ιδιάζουσα σημασίας, διότι ο κατηγορούμενος Δημήτρης Λιγνάδης ισχυρίζεται ότι εκείνο το καλοκαίρι του 2015 δεν πάτησε ποτέ το πόδι του στην Επίδαυρο. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι μια μαρτυρία πολύ σημαντική, η οποία, αν γίνει δεκτή, βεβαίως και από το δικαστήριο, επιβεβαιώνει τα όσα λέει ο δεύτερος καταγγέλων. Ο δικηγόρος, βεβαίως, του Δημήτρη Λιγνάδη, ο κύριος Αλέξης Κούγιας, έθεσε κύμα ερωτήσεων προς το μάρτυρα για να εντοπίσει αντιφάσεις σε σημεία, όπως για το τι ώρα είχε φτάσει και είχε δει τα 2 παιδιά στην Επίδαυρο. Σημεία τα οποία ο ίδιος ο κύριος Κούγιας χαρακτηρίζει σκοτεινά σε ό,τι αφορά την εξέταση του συγκεκριμένου μάρτυρα. Ο Δημήτρης Λιγνάδης, να σας πω ότι είναι παρόν για ακόμη μία φορά στο ακροατήριο και μάλιστα αυτή τη φορά τον είδαμε σε κάποιες στιγμές να κρατά και σημειώσεις. Έδωσε ένα χαρτί με σημειώσεις προς τον συνεργάτη του κυρίου Κούγια σε κάποια στιγμή που κατέθεται ο μάρτυρας. Ενώ κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του ανέφερε ότι εκτός από τον ίδιο που είδε το Λιγνάδη με 2 παιδιά εκείνη την ημέρα στην Επίδαυρο, τον είδαν και άλλα 3 άτομα, είπε ο μάρτυρας. Η σύντροφός του και ένα φιλικό του ζευγάρι. Και σε το σημείο εκείνο ο εισαγγελέας ανέφερε ότι πρέπει οι 3 άνθρωποι αυτοί να κληθούν
από το δικαστήριο και να εξεταστούν και αυτοί, προκειμένου να φανεί αν επιβεβαιώνουν και αυτοί ότι όντως ο Δημήτρης Λιγνάδης ήταν στην επίδαυρο εκείνη την ημέρα. Το δικαστήριο τώρα έχει διακόψει για να αποφασίσει επί αυτού του αιτήματος, Ζήνα. Πάντως, Δημήτρη μου, θέλω να πω το εξής, ότι αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη μέρα της απολογίας του Δημήτρη Λιγνάδη. Γιατί εκεί θα τον ακούσουμε για πρώτη φορά ποια είναι η δική του θέση. Λίγο ως πολύ το τι θα πούν οι μάρτυρες κατηγορίας κτλ. Είναι γνωστά στους περισσότερους από εμάς τώρα. Είναι το τι συμβαίνει μέσα στα δικαστήρια σε σχέση με τον κύριο Κούγια, με την κυρία Κουρτέση και με τον κύριο Βλάχο, το τι γίνεται. Από εκεί και πέρα, εγώ αυτό που περιμένω με μεγάλη ανυπομονησία, πραγματικά το λέω, είναι να δω να απολογείται ο κύριος Λιγνάδης, Δημήτρη Μαρέδη. Πολύ σημαντικό να ακούσουμε για πρώτη φορά τι θα πει. Βέβαια, αρνείται όπως φαίνεται, έτσι, όλες τις κατηγορίες. Αλλά πώς θα τεκμηριώσει τα προηγούμενα. Ναι. Περιμένω πώς και πώς και την απολογία του πιλότου. Αυτά τα δύο τα περιμένω τα πραγματικά. Και να ακούσω τι θα πει βέβαια και ο Πέτρος Φιλιππίδης. Τα λέω γιατί πραγματικά είναι σε εξέλιξη όλα αυτά. Και μέχρι το τέλος της σεζόν θα έχουμε και αποφάσεις. Αν αυτοί οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να παραμείνουν στη φυλακή ή κάποιος από αυτούς ενδεχομένως να βγει. Σωστά δεν τα λέω, κύριε Λέων? Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Έτσι είναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη μου. Θα τα ξαναπούμε για ό,τι νεότερο στην πορεία. Πάμε τώρα στο θρίλερ της Πάτρας. Ρούλα μου, έχουμε πολύ, πάρα πολύ ρεπορτάζ. Ο Πέτρος... Πέτρο, είσαι έτοιμος να μπεις? Έλα. Μπες τότε σιγά-σιγά να δούμε τι έχει πει ο Μάνος πριν την προφυλάκησή του. Έχει μεγάλη σημασία, κύριε Παπαδόπουλε, αυτό. Γιατί θα τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Χτες είδατε την εντολέα σας, τη Ρούλα Πισπυρίγκου, να μας πείτε τι ακριβώς σας έχει πει από εδώ και πέρα, τι θα γίνει, γιατί υπάρχει μια ένταση με το Μάνο κτλ. Να δούμε λοιπόν τι έλεγε πριν την προφυλάκηση της Ρούλας, μετά την προφυλάκηση της Ρούλας και να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά μετά. Παρακαλώ, πριν την προφυλάκηση πρώτα. Γιατί κάθε μέρα οι εξετάσεις είναι καθαρές. Κοιτάξτε τες. Και πάει ένας ιατροδικαστής μετά και σου λέει υπατική ανεπάρκεια. Εκεί τα χάνεις. Λες πώς γίνεται να έχεις καθαρές εξετάσεις και να σου λένε απ' την άλλη υπατική ανεπάρκεια. Και γι' αυτό κάναμε και μήνυση κατά παντός υπευθύνου, γιατί ψάχνουμε να δούμε τι γίνεται. Όταν παθαίνει η Τζορτζίνα το επεισόδιο της ανακοπής, ξεκινάει ένας γονιδιακός έλεγχος από το Ωνάσιο. Κάνουμε κάποιες εξετάσεις εμείς, παίρνουν δείγματα από την Ήρυδα που είχε απεβιώσει τότε, παίρνουν δείγματα για την Τζορτζίνα. Να τονίσουμε ότι ο γονιδιακός έλεγχος είναι καρδιολογικός γονιδιακός έλεγχος. Αυτός έχει ολοκληρωθεί. Βέβαια, ψάχνουν αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό τα πιο σπανιότατα γονίδια, τα οποία από την ενημέρωση που είχαμε και προχθές, υπάρχει περίπτωση και να μην βρεθεί. Είμαστε οι πρώτοι. Τώρα, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση, θεωρούμε ότι θα πάρουμε μία απάντηση για όλα. Για τα δύο παιδιά τουλάχιστον, γιατί τη μία την έχουμε. Και δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κανένας όσο και να θέλει. Ακριβώς, γιατί προσπαθούν να βγάλουν και το αίτιο που έχουμε. Λάχα. Αυτοί που θέλουν σώνη και δεν να βγει κάποιος ένοχος και κάποιος δεν μπει φυλακή, είτε γιατρός είτε εγώ, αμφισβητούν μέχρι και αυτό. Το οποίο ναι, είναι σπάνιο, αλλά βρέθηκε. Πάντα κολώνω στα παιδιά και στο σπίτι. Δεν θα βλέπεις ποτέ ένα σπίτι βρώμικο, δεν θα βλέπεις ποτέ ένα παιδί βρώμικο. Τα πάντα ήταν στην εντέλεια. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένας αυτό, ειδικά από όσους μας ξέρουν. Όταν έφυγε η Μαλένα, η Ρούλα ήταν σε μια πολύ άσχημη κατάσταση και ερχόταν το παιδί και της έλεγε «Μαμά, κοίτα εγώ με τον μπαμπά, δεν κλαίμε, σήκω». Μάλλον εσύ αν δεν ήξερες τη Ρούλα σαν χαρακτήρα, σαν άνθρωπο, ή άμα δεν είχε ζήσει την προσπάθεια, την υπερπροσπάθεια που κατέβαλε όλα αυτά τα χρόνια δίπλα στα παιδιά σας, ακούγοντας όλα αυτά στις τηλεοράσεις, στα μέσα ενημέρωσης, θα είχες, θα σου είχαν μπει αυτό που λέμε λαϊκά ψήλι στα αυτιά? Σου μιλήσω έξω τα δόντια σε αυτή την περίπτωση, γιατί υπάρχει μεγάλη οργή από μένα προς όλα αυτά, τα οποία έχουμε ήδη ξεκινήσει να κινούμαστε νομικά προς αυτά. Έχουν αναφερθεί διάφορα τραγικά πράγματα. Μου φτάσει σημείο να περνάνε από το σπίτι να πετάνε πράγματα. Να φοβάται να βγει έξω από το σπίτι. Εγώ να δουλεύω όλη μέρα. Και να είναι πίσω, δηλαδή, καταβεβλημένη τελείως από όλο αυτό. Να βλέπει τι γράφονται. Να διαχειριστώ τι. Να διαχειριστώ αυτό που γίνεται. Να διαχειριστώ την απώλεια των παιδιών μου.
Τι να πρωτοδιαχειριστώ. Ακούστηκε ανάμεσα στα υπόλοιπα ότι η Ρούλα τις τελευταίες ημέρες της ζωής της πιτωνικοκυράς του σπιτιού στο οποίο μένεται αυτή τη στιγμή ήταν στο πλευρό της και ανεξήγητα αυτή η γυναίκα πέθανε. Δεν υπάρχει τίποτα ανεξήγητο. Όποιος το λέει αυτό το πράγμα είναι τουλάχιστον γελίος. Να ήθελα, δεν μπορούσα. Και ό,τι έχουμε πει, το έχουμε πει και με αποδείξεις σήμερα. Και έχουμε να τα αποδείξουμε και παντού αυτά, δεν κρυβόμαστε από κάτι. Φυσικά υπάρχουν γιατροί οι οποίοι με ενημέρωσαν τηλεφωνικά. Αυτά λοιπόν έλεγαν μαζί πριν την προφυλάκηση, κύριε Παπαδόπουλε. Το πρώτο ερώτημα που θέλω να σας θέσω είναι ότι εδώ βλέπουμε το Μάνο και τη Ρούλα πεπισμένοι και οι δύο ότι πρέπει να γίνει περαιτέρω γονιδιακός έλεγχος κτλ. Εσείς αυτή τη στιγμή, όπως έχετε πει και θα τα πάρουμε τα πράγματα και με τη σειρά, θέλετε να βρείτε πραγματογνώμονες, κάνετε την προσπάθειά σας, να τους διορίσετε κτλ. Για να βρείτε την αλήθεια. Ο Μάνος σε αυτό το παιχνίδι είναι έξω, σε αυτό το παιχνίδι των εντυπώσεων, να το πούμε κάπως έτσι. Απέχει, λέει εγώ. Είμαι πια πεπισμένος ότι η κεταμίνη ήταν τόση, την έδωσε και η Ρούλα. Είναι κάπως έτσι, νιώθει κάπως έτσι η εντολέα σας? Δεν λέει ευθέως ότι θεωρεί ότι την κεταμίνη την έχει δώσει η Ρούλα. Αυτό το οποίο έχω καταλάβει εγώ από την ανάγνωση των καταθέσεων είναι ότι λέει ότι αν αποδειχθεί ότι έχει η μητέρα κάποια συμμετοχή στις πράξεις, τότε επιθυμεί πράγματι τη στήριξη της κατηγορίας. Δεν προσφέρει βέβαια κάποιο χειροπιαστό αποδεικτικό στοιχείο, ένα πρόβλημα το οποίο γενικά υπάρχει στη συγκεκριμένη δικογραφία. Πέρα από τις ενδείξεις και όλα τα συμπεριφορικά στοιχεία ή τα στοιχεία που βρίσκονται γύρω-γύρω για την ουσία της κατηγορίας, δεν υπάρχει κάτι ατράνταχτο ως αποδεικτικό στοιχείο και αυτό ίσως είναι και η αιτιολογία της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη και μάλιστα σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε πολύ έντονο και γρήγορο ρυθμό. Αλλά δεν διατυπώνει κάποια συγκεκριμένη άποψη, ούτε δίνει κάποιο στοιχείο. Τι λέει δηλαδή, ότι αυτή τη στιγμή απλώς θα προχωρήσει εφόσον το επιθυμήσει στο κομμάτι του διαζυγίου. Δώστε μου και τον Γιώργο Σόμπολο αν επιπλέον στην κουβέντα μας κάτι θέλει να προσθέσει. Ή ότι ξέρεις κάτι, αυτή τη στιγμή νιώθω πληγωμένη μέσα εκεί, γιατί φαίνεται ότι εγώ κάνω την προσπάθειά μου. Εγώ θα πουλήσω το σπίτι που είχαμε, που μαθαίνω ότι περίπου 30.000 ευρώ θα πάρουν από αυτή την πώληση, προκειμένου να καλύψει η γυναίκα τους πραγματογνώμονες, τους ιατροδικαστές. Δηλαδή ότι είναι μόνη της αυτό το Γολγοθά που ανεβαίνει με το θάνατο των τριών παιδιών. Αυτό είναι το ερώτημά μου και το ζητούμενο. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε συζητήσει από την αρχή, διότι και το έχουμε κοινοποιήσει, διότι υπάρχει μια απογοήτευση πράγματι στο ηθικό συναισθηματικό κομμάτι, ότι δεν είναι στο πλευρό της ο σύζυγος στην περιπέτεια την οποία η ίδια υφίσταται από το ξεκίνημα αυτής της διαδικασίας. Για ζήτημα διαζυγίου δεν έχει τεθεί, διότι θεωρεί η ίδια ότι δεν είναι κάτι του παρόντος. Και υπάρχουν πολύ σημαντικότερα ζητήματα, όπως είναι η προσπάθειά της για την ανάκτηση της προσωπικής της ελευθερίας και την απόδειξη της αθωότητας για την οποία επιμένει από την πρώτη στιγμή. Μία απογοήτευση λοιπόν και μία έκπληξη για την συμπεριφορά είναι τα μοναδικά συναισθήματα τα οποία την χαρακτηρίζουν αυτή τη στιγμή, όσο για τα περιθώρια. Να ρωτήσω κάτι. Αν το θέσει η άλλη πλευρά, είναι έτοιμη να το ακούσει? Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή βγει ένα πρωτοσέλιδο στην ΠΑΜ αύριο, στην Εσπρέσο, στη Dime, λέω διάφορες εφημερίδες για να μην θεωρηθεί διαφήμιση. Και λέει, ο Μάνος ζητά διαζύγιο γιατί θα προχωρήσει στην επόμενή του ζωή. Είναι έτοιμη να το δει και να το ακούσει? Ή είναι κάτι που αυτή τη στιγμή θα είναι επιπλέον βάρος στην ίδια? Χωρίς να έχω συζητήσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, θεωρώ ότι θα είναι ένα επιπλέον βάρος στην ίδια και μάλλον ένα ζήτημα το οποίο είναι άκερο αυτή τη στιγμή και δεν είναι του παρόντος. Πάντως, κύριε Παπαδόπουλε, νομίζω αξίζει να έχουμε μία αντίδραση. Δεν ξέρω αν μιλήσατε από χτες το μεσημέρι με τη πελάτησά σας. Αξίζει να δούμε μία αντίδραση που θα έχει η ίδια μετά την κατάθεση που βγήκε στη δημοσιότητα χτες του Μάνου Δασκαλάκη, που εγώ κατάλαβα ως τηλεθεατής ότι στην ουσία όχι αθώνει τη Ρούλα, κρατάει λίγο μία απόσταση που είναι υπέρ της, από τη μία. Τη στηρίζει. Και εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ο ένας φοβάται τον άλλον.
Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή δεν μπορεί να βγαίνει ο κύριος Δασκαλάκης να καταθέτει πριν από 20 μέρες που εδώ. Το είχε πει και ο Πέτρος αυτό, ότι ουσιαστικά με τον τρόπο που καταθέτει, τα είχε πει ο Πέτρος της κατάθεσης. Δηλαδή, με τον τρόπο που καταθέτει φαίνεται ότι τη στηρίζει ανοιχτά. Βέβαια. Δηλαδή πρέπει να είναι χαρούμενη η Ρούλα. Αντίθετο δεν συμβαίνει. Ναι, απλώς λέμε ότι η εξέλιξη των πραγμάτων είναι διαφορετική σε σχέση με την κατάθεσή του, γιατί μην ξεχνάμε ότι στον ανακριτή, όταν πας να καταθέσεις ουσιαστικά, ενδεχομένως να φέρνεις ευθύνη όταν ένιωθες ποινική ευθύνη ότι μέσα στο σπίτι υπήρχε αμέλεια και εσύ σιωπούσες. Πάντως κάποιος. Τηρούσες βουβαμάρα δηλαδή. Φαίνεται ότι κάποιος κρατάει κάποιον. Ή και οι δύο ξέρουν κάτι που δεν το ξέρουμε εμείς. Μιλάω με βάση αυτά που έχω ακούσει και έχω διαβάσει. Καλά, ο κύριος Δασκαλάκης να προστατευθεί για να μην κατηγορηθεί και εκείνος. Okay. Ότι έχει. Γιατί τώρα δεν κατηγορείται. Γιατί έβλεπε αυτό πράγματα στο για αυτό και μέσω τη κατάθεση του κύριου Δασκαλάκη έχουν εισφερθεί, νομίζω, κύριε Παπαδόπουλε, σημαντικά στοιχεία. Δηλαδή και ο ίδιος έκανε λόγο για ένα επεισόδιο το οποίο είχε συμβεί μεταξύ του ζευγαριού 2-3 ημέρες πριν το θάνατο της Ήρηδος και μάλιστα είπε ότι η εντολέα σας είχε απιστήσει, την είχε πιάσει με άλλον άντρα. Ανέφερε κάποια πραγματάκια τα οποία νομίζω αξιολογούνται. Ξέρετε τι θέλω να σας ρωτήσω. Επειδή το είχαμε αποκαλύψει από αυτήν εδώ την εκπομπή σε ό,τι αφορά την διάθεση η οποία φέρεται να υπάρχει, σε ό,τι αφορά το τεστ DNA για την πατρότητα των δύο πρώτων κοριτσιών, της Μαλένας και της Ήρηδας. Θυμάμαι ότι τις επόμενες ώρες, όταν το είπαμε εδώ μέσω της εκπομπής, υπήρχε μια αντίδραση, οξία αντίδραση από την εντολέα σας. Πώς θα χειριστείτε αυτή την επιθυμία του κύριου Δασκαλάκη να κινηθεί και να μάθει, όπως τουλάχιστον λέει ο ίδιος, όλη την αλήθεια για το τι ακριβώς έχει συμβεί? Λοιπόν, τα βάλουμε καταρχήν σε μια σειρά τα ερωτήματα. Δεν βλέπω φόβο, τουλάχιστον από την πλευρά της δικής μου εντολέως. Τα βλέπω λιγάκι, τα πράγματα είναι λίγο πιο απλά σε σχέση με τις δεύτερες σκέψεις και, αν θέλετε, τις όποιες θεωρίες συνωμοσίας ακούγονται προς ερμηνεία των συμπεριφορών των ανθρώπων αυτών. Αυτά τα οποία λέει σε σχέση με το πόσο καλή μητέρα ήταν επιβεβαιώνονται και από άλλους μάρτυρες, οπότε εμένα μου δίνουν, και είναι μάλλον η γενική εικόνα που έχουν αποκομίσει αυτοί οι άνθρωποι, οπότε μου φαίνονται ότι πράγματι είναι αυτά τα οποία ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και είναι αυτά που έβλεπε πολλοίς κόσμος προς τα έξω από μια μητέρα που έχει αφιερώσει τη ζωή της στα παιδιά της. Σας υπενθυμίζω ότι τους τελευταίους 10 μήνες η μικρή Τζορτζίνα ήταν ένα παιδάκι με πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας, του οποίου χρέη σχεδόν αποκλειστικής νοσοκόμας, μπορώ να πω, εκτελούσε σε 24-ωρη βάση αυτή η μητέρα. Πράγμα το οποίο γινόταν αντιληπτό από όλο τον οικογενειακό και κοινωνικό περίγυρο, οπότε είναι ένα συγκεκριμένο στοιχείο το οποίο έχει προκύψει ήδη με πολλούς τρόπους και από τη διαδικασία της ανάκρισης. Τώρα για το θέμα του τεστ DNA, η θέση είναι ξεκάθαρη, την έχουμε διατυπώσει δημόσια από την αρχή. Δέχεται η εντολέας μου να υποβληθεί σε τέτοιο έργο. Δεν δέχεται. 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 Είναι σίγουρη για το αποτέλεσμα. Προς διάλυση οποιασδήποτε σκέψης, λοιπόν, δέχεται. Στη συνέχεια δηλώνει ότι μετά το αποτέλεσμα αυτό που θα ακολουθήσει θα είναι η άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων της για τη δυσφήμιση της ιδίας και για την προσβολή της μνήμης των παιδιών. Εναντίον δεν ποιου. Δεν έχει ποτέ. Εναντίον ποιου, κύριε Παπαδόπουλε. Εναντίον αυτού που τυχόν θα αμφισβητήσει την πατρότητα. Εναντίον του Μάνου. Το παιδί. Δηλαδή προφανέστατα του πατέρα. Μισό λεπτάκι. Δώστε μου ένα λεπτό. Δώστε μου λίγο το Γιώργο Σόμπολο, γιατί συνομίλησε ο Γιώργος σε ό,τι αφορά το τεστ DNA. Κύριε Παπαδόπουλο, συνομίλησε επίσης. Μπορεί να επιβεβαιώσει αυτό που εσείς είπατε. Έλα, Γιώργο μου. Εντάξει, σίγουρα ο κύριος Παπαδόπουλος έχει μιλήσει περισσότερες φορές από εμένα με την πελάτησά του. Αυτό όμως που εγώ μπορώ να σας πω που έχουμε συζητήσει 2-3 φορές με την Ρούλα Πισπυρίγου για αυτό το κομμάτι, για το θέμα του τεστ DNA, ήταν εξοργισμένη όταν έμαθε ότι ο Μάνος σκέφτεται να προχωρήσει σε μια τέτοια διαδικασία. Ήταν απόλυτα ξεκάθαρη η Ρούλα Πισπυρίγου ότι τα παιδιά ανήκουν στον Μάνο. Γνώριζε, μάλιστα, μου είπε επιλέξει, θυμάμαι δηλαδή ότι μου είπε επιλέξει, γνώριζε πολύ καλά πότε προχωρήσαμε στη σύλληψη και στις 3 φορές. Γιατί το κάνει αυτό? Αυτές ήταν οι δικές Γιατί θα κουβέντες. Το κάνει αυτό. Όπως θέλω να πω, εάν το κάνει, γιατί θα το κάνει. Άρα, κύριε Παπαδόπουλε, ουσιαστικά αυτό που προσθέτετε εσείς είναι το δέχεται. Αυτό το δέχεται είναι αυτό που είπατε εσείς επιπλέον. Τον εξοργισμό τον επιβεβαιώνει και ο Γιώργος Σόμπολος. Μια πληροφορία πάνω σε αυτό. Βεβαίως. Αν θες, μετά τις διαφημίσεις. Μετά τις διαφημίσεις, Ρουλάκη μου. Που αφορά πάνω σε αυτό.
Βεβαίως, αγαπητοί μου γλυκιά. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και ερχόμαστε. Κύριε Λέων, έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε ετοιμάσει και ένα σχετικό ρεπορτάζ για την Ήρυδα και όσα έχουν υποθεί. Γιατί είπαμε ότι η ομάδα Καρακούκη χθες μαζί με τον κύριο Καλόγρια και ο κύριος Καρακούκης θα ξεδιπλώσουν ουσιαστικά το γρίφο και με τους δύο θανάτους παρέα. Δηλαδή δεν θα ξεκινήσουν από την Ήρυδα να δώσουν ένα πόρισμα και μετά για τη Μαλένα και οι δύο θάνατοι στο επίκεντρο. Όλα αυτά μετά τις διαφημίσεις. Πρωτοφανές ατύχημα στην Αυπακτία. Αγέλη από άγρια άλογα ποδοπάτησε ζευγάρι νεαρών που επέβαινε σε μηχανάκι, με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό τους. Σε κρίσιμη κατάσταση, ο 17χρονος διέφυγε τον κίνδυνο, η 19χρονη φίλη του. Τι λένε αποκλειστικά στην εκπομπή και την Ευγενία Πουλοπούλου, ο πατέρας της κοπέλας και ο θείος του αγοριού. Μια ονειρεμένη βόλτα στην Κωνσταντινούπολη. Με την κάμερα της εκπομπής, ο Χάρης Λεμπιδάκης μας ξεναγεί στην ατμοσφαιρική πρωτεύουσα με τα χρώματα, τις ευωδιές και τις γεύσεις που παντρεύει την Ευρώπη με την Ασία με τρόπο αριστοτεχνικό. Από την πλατεία Ταξίμ στο Grand Bazaar και την ψαραγορά της Χαλκιδόνας με ξεναγούς τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης. Το περιμένω αυτό το ταξίδι, όπως και στους Αγίους Τόπους που θα έρθει μετά εδώ η Κλέλια Χαρίση. Είχες πάει και εσύ, πήγε και η Κλέλια και θα τα πούμε σε λίγο έτσι να ταξιδέψουμε τις ψυχές μας. Λοιπόν, τώρα, ήθελες κάτι Ρούλα μου, ναι, δεν το ξεχνώ, να έρθεις εσύ και αμέσως μετά θα θέσω αυτά τα δύο ερωτήματα που είναι πολύ σημαντικά. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Παπαδόπουλο και αν μπορεί να το επιβεβαιώσει, όχι αν είναι λανθασμένη η πληροφορία που έχω. Γνωρίζω ότι ήδη η Ρούλα Πισπυρίγκου έχει ζητήσει να γίνει, επιθυμεί τουλάχιστον διακαώς, να γίνει περαιτέρω γονιδιακός έλεγχος, ένα τμήμα γονιδιακού ελέγχου, ο οποίος δεν έχει ελεγχθεί. Και το λέω αυτό και θα εξηγήσω γιατί. Γιατί αναφέρθηκε ο Πέτρος στο τεστ DNA που ενδεχομένως να θέλει να κάνει ο κ. Δασκαλάκης κτλ. Εάν γίνει το κομμάτι αυτό του γονιδιακού, επειδή αφορά, είναι ο γονιδιακός έλεγχος, όπως μου έχουν πει, που λέγεται γονιδιακός έλεγχος της σύλληψης. Τι γίνεται δηλαδή κατά τη διάρκεια που γίνεται η σύλληψη ενός παιδιού. Από εκεί σίγουρα θα φανεί ξεκάθαρα το ποιος είναι ο πατέρας, γιατί είναι δεδομένο ότι στα γονιδιακά εκείνα, στα γονίδια εκείνα που θα ελεγχθούν, θα φανεί ξεκάθαρα. Δεν ξέρω όμως τι μπορεί να προκύψει, δηλαδή τι ακριβώς σημαίνει αυτός ο γονιδιακός έλεγχος της σύλληψης και τι μπορεί να δείξει. Αν ενδεχομένως δηλαδή περιμένει ίσως οι εντολές του κυρίου Παπαδόπουλου να προκύψει κάτι σημαντικό από αυτό. Ισχύει αυτό που λέει η Ρούλα, κύριε Παπαδόπουλε. Μάλιστα, ισχύει. Θα μπορούσε να προκύψει αν υπάρχει κάποιο γονιδιακό ή κληρονομικό πρόβλημα, το οποίο μεταφέρεται από τους γονείς στα παιδιά και καταλαβαίνετε ότι αν υπάρξει τέτοιο στοιχείο, θα τεινάξει στον αέρα όλη την έρευνα και θα είναι μια τεράστια ανατροπή. Ο γονιδιακός έλεγχος έχει ολοκληρωθεί σε ένα ποσοστό 80%. Έχει απομείνει ένα 20%, όπως προκύπτει από τις καταθέσεις των ίδιων των γιατρών που παρακολούθησαν την πορεία και τα προβλήματα υγείας των παιδιών της οικογένειας. Άρα είναι δεδομένο ότι θα επιδιώξουμε και θα αιτηθούμε να ολοκληρωθεί, ούτως ώστε να λυθεί κάθε σχετική αμφιβολία, δεδομένου ότι είναι ένα στοιχείο το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε ολική αναπτύξη. Κύριε Λέων, τι λέτε από αυτό? Κοιτάξτε, καταρχάς να διευκρινίσουμε ότι ένα γονίδιο όταν είναι προβληματικό, θα το πω πάρα πολύ απλά για να γίνει κατανοητό, όταν είναι προβληματικό ένα γονίδιο εκφράζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα άτομα. Δηλαδή, ας πούμε ότι έχουμε ένα πρόβλημα σε ένα γονίδιο για τον καρδιακό θάνατο. Προφανώς όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτό το γονίδιο θα καταλήξουν από ένα πρόβλημα στην καρδιά. Εδώ, ακόμα και αν υπάρχει μια προδιάθεση, πρέπει να κατανοήσουμε ότι οι αιτίες θανάτου πρέπει να είναι ίδιες. Πρέπει να είναι ίδιες. Εάν καταλήξουμε ότι οι αιτίες θανάτου είναι ίδιες, οφείλεται στην καρδιά, ας πούμε, για παράδειγμα, γενεσία φλεβόκομου και στα τρία παιδιά. Εκεί προφανώς, ναι, θα είχαμε μια τεράστια ανατροπή. Θα μου επιτρέψετε να πω βέβαια ότι οποιαδήποτε άλλο αποτέλεσμα δεν φέρνει καμία ανατροπή και εξάλλου έχουμε πει κιόλας ότι ακόμα και αν έχουμε και γονίδιο άρα και ένα παθολογικό... Άρα τσάμπα θα το ζητήσουν, γιατί αυτά έχουν ένα κόστος όλα.
Κοιτάξτε, δεν θα υποδείξω εγώ στην υπερασπιστική γραμμή της κυρίας Πεσπυρίγκου έτσι και στους δικηγόρους της το τι κινήσεις θα κάνουν. Προφανώς έχουν τους δικούς τους τεχνικούς συμβούλους, έχουν το δικό τους σκεπτικό. Εγώ απλά οφείλω να σας λέω τα δεδομένα της επιστήμης. Εξάλλου... Πάντως και ο επιστήμονας που είχαμε φέρει εδώ από την Ελβετία, από τα ίδια μας έλεγε, δηλαδή ότι στα τρία παιδιά θα έπρεπε να είναι το ίδιο τέλος, δηλαδή από το ίδιο... γονίδιο, να υπάρχει κάτι, ας πούμε. Τώρα εδώ έχουμε τρία διαφορετικά πορίσματα. Κοιτάξτε, επιστημονική αλήθεια. Και το πόρισμα του κυρίου Μπουζιάννη ακόμη. Θέλω να πω, υπάρχει πόρισμα για το πρώτο παιδί, για το δεύτερο παιδί και για το τρίτο και τα μήνυ ως δηλητήριο που μπήκε στον οργανισμό. Τα δύο πρώτα πορίσματα μάλλον είναι λάθος. Εάν αποδειχτεί ότι υπήρχε γονίδιο. Μάλλον, ναι. Να το δούμε. Να δούμε. Να υπάρχει γονίδιο. Ναι, δεν το ξέρουμε οριστικά ότι είναι λάθος. Λοιπόν, εάν πάρουμε τώρα αυτή τη λογική, ότι τα δύο πρώτα πορίσματα δεν είναι λάθος, άρα το ένα παιδί έχει φύγει από υπατική ανεπάρκεια, το άλλο παιδί από καρδιά, άρα δεν υπάρχει γονιδιακό θέμα. Γι' αυτό το πρόλαβε και ο κύριος Παπαδόπουλος. Αν γίνει ο γονιδιακός, δεν θα χρειαστεί να δώσει χρήματα ο κύριος Δασκαλάκης για να κάνει τεστ DNA και να ξοδευτεί. Μάλιστα. Βέβαια, για να ολοκληρώσω αυτό το κύκλο, κατά την ταπεινή μου άποψη και χωρίς ιατρική αξιολόγηση μιας τέτοιας πληροφορίας, εάν προκύψει κάτι από το γονιδιακό έλεγχο, λύεται η απορία του στατιστικού παράδοξου που έχουμε να αντιμετωπίσουμε με την τριπλή επανάληψη της ίδιας συμφοράς στην ίδια οικογένεια. Δίνεται μία εξήγηση που αναφέρεται σε κληρονομικά στοιχεία και αν υπάρξει τέτοιο επιστημονικό αποτέλεσμα, έχω την ταπεινή άποψη ότι θα αλλάξει συνολικά η εικόνα για τα όσα συνέβησαν στην οικογένεια και για το πρόσωπο της κατηγορουμένης. Βέβαια, είναι ένα επιστημονικό αποτέλεσμα το οποίο θα βγει. Θα δούμε εάν προκύψει. Πάντως, έχουμε δύο διαφορετικά πορίσματα για δύο θανάτους και ένα τρίτο με δηλητήριο. Κύριε Παπαδόπουλε, ξέρετε ότι τα γονιδιακά προβλήματα δεν προκαλούν κακώσεις σε μύτη και σε στόμα συνήθως. Δηλαδή, θέλω να πω, αν ήταν ένα σπάνιο γονίδιο, δεν θα υπήρχαν αυτά τα ευρήματα τα οποία έχουν καταγραφεί και αυτά τα οποία έχουμε απαθανατήσει. Ακούω για τις κακώσεις οι οποίες και για τον ερεθισμό ο οποίος οφειλόταν σε δερματίτιδα. Ακούτε βέβαια για ένα χαμένο CD στο ανθρωποκτονιών στην Πάτρα, στην ασφάλεια. Τα ακούω και αυτά. Γιατί ψάχνατε πού βρέθηκαν αυτά για να ξέρετε ότι δεν τα είχε κάνει το ανθρωποκτονιών στην Πάτρα. Θέλω να πω, είναι λίγο στη σφαίρα... θέλω να το πω κομψά και για τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Αθήνα, θα πω λίγο, γιατί θέλω να το πω κύριε Παπαδόπουλε, παρουσία σας. Ότι εδώ έχουν γίνει κωμικοτραγικά λάθη. Το καταλαβαίνετε αυτό που... Δηλαδή εσείς ψάχνατε ότι πώς βρέθηκαν αυτά στον Πέτρο Κουσουλό και αποδεικνύεται και από τον κύριο Κατερινόπουλο χτες που έριξε τη βόμβα ότι δεν υπάρχει καν το CD στο ανθρωποκτονιών εκεί. Άρα πού ήταν αυτό το CD που ήρθε στα χέρια του Πέτρου, όπως και το CD του Λιγνάδη που βρέθηκε με... Το λέω γιατί πολλά πράγματα έρχονται στα χέρια των δημοσιογράφων, αλλά ποτέ στα χέρια των ανθρώπων που πρέπει να τα έχουν. Καταλάβατε και η εντολέα σας τώρα διαπιστώνει αυτό που συμβαίνει τελικά στον κύκλο των δημοσιογράφων. Αναζητά και εκείνοι πως βρίσκονται σε κάποια χέρια κάποια ντοκουμέντα. Σύμφωνοι. Απλά... ως υπερασπιστής της, εγώ θα πρέπει να διατυπώσω την άποψη ότι τυχόν λάθη που έχουν γίνει από δημόσιους λειτουργούς δεν μπορούν να ερμηνευτούν σε βάρος του πολίτη που έχει αποκτήσει την ιδιότητα του κατηγορουμένου. Και μέχρι εκεί οι αρμόδιοι ενδεχομένως θα ερευνήσουν τι ακριβώς έχει συμβεί και θα μπορέσουν να διαφωτίσουν και εμάς. Τώρα, Πέτρο, έχεις κάτι σημαντικό να πεις για το CD. Έχω να πω κάτι σημαντικό για το CD, γιατί πραγματικά είναι αυτό το οποίο σχολιάζαμε και χθες και προκάλεσε και πολύ μεγάλη αίσθηση στην κοινή γνώμη. Και θα έχουμε δηλαδή, το οποίο αυτού, είπαμε. Έχουμε πολύ συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Λοιπόν, καταρχάς αυτό το CD είναι... Να το πεις σε λίγο, να θέσω τα δύο ερωτήματα. Βεβαίως, ναι, να το πούμε μετά. Λοιπόν, ένα ερώτημα που είναι πολύ σημαντικό από τη σύσκεψη προέκυψε και θέλω να το πω. Βλέπει τηλεόραση. Θέλει να περιορίσει τα όσα ακραία ακούγονται. Γιατί είδαμε ότι στην εκπομπή πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα και τη Φέη Σκορδά ζητά να σταματήσουν να μιλούν οι άνθρωποι που τους γνώριζαν, γιατί λέει δεν τους γνώριζε κτλ. Θέλει να τα περιορίσει όλα αυτά. Βλέπει και εκεί μέσα την ίδια τηλεόραση που έβλεπε όταν ήταν στην Πάτρα. Χθες, κατά τη διάρκεια του επισκεπτηρίου, εξωτερικεύτηκε ένας εκνευρισμός και μία δυσαρέσκεια. Υπήρχε γενικά ένας εκνευρισμός. Διότι ο τρόπος με τον οποίο καλύπτεται από κάποιες εκπομπές, όχι από το σύνολο του δημοσιογραφικού κόσμου, πράγματι ξεπερνάει τα όρια της υπερβολής. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουν παρουσιαστεί τουλάχιστον 20 εξαδέλφες
της κατηγορουμένης, οι οποίες όλες δίνουν μαρτυρίες με γυρισμένη την πλάτη και αλλοιωμένη τη φωνή σε τηλεοπτικές εκπομπές, τη στιγμή κατά την οποία η ίδια δεν έχει τόσες πολλές εξαδέλφες, δεν έχει τόσο μεγάλο συγγενικό κύκλο. Εφόσον είναι 20 διαφορετικές στον αριθμό, οι οποίες έχουν βγει και έχουν κάνει καταγγελίες διάφορων στοιχείων. Οι 20 εξαδέλφες στην ίδια εκπομπή. Όχι, ή γιατί το πόσο αλλοιώνεται η φωνή του καθένα από κάθε κανάλι είναι διαφορετική. Σας το λέω γιατί η ίδια εξαδέρφη μπορεί να έχει μιλήσει σε μια εκπομπή Α, η ίδια εξαδέρφη σε μια εκπομπή Β και η αλλοιωμένη φωνή που βάζουμε εμείς ο σταθμός ή ο Α να είναι διαφορετικά τα ντεσιμπέλ δηλαδή. Ειδικά για την εκπομπή όμως που αναφέρατε, αξίζει να πω μόνο μία λεπτομέρεια χωρίς διάθεση να κατηγορήσω. Οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους, είναι επαγγελματίες, προσπαθούν για το καλύτερο. Το κίνητρό τους είναι η ενημέρωση του κοινού. Εμείς ήδη στραφήκαμε με ένα εξώδικο και τους είπαμε ότι καθημερινά γίνεται και από μία διαφορετική καταγγελία από άτομο που έχει γυρισμένη πλάτη και αλλοιωμένη φωνή. Δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα με το μέσο ή με την εκπομπή ή με τους δημοσιογράφους. Αυτό το οποίο ζητάμε από εσάς είναι να μας δώσετε ονοματεπώνυμο, πατρόνυμο, διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνο των ανθρώπων οι οποίοι βγαίνουν. Καταλαβαίνετε αυτό ότι υπάρχει λογική. Το δημοσιογραφικό απόρριτο. Έτσι. Πρέπει η εισαγγελία ενδεχομένως να το ζητήσει. Μάλιστα. Και εφόσον η κυρία που μίλησε θέλει να δώσει τα στοιχεία στην εισαγγελία, η εκπομπή τα δίνει. Αλλιώς μπορεί να μην τα δώσει. Όμως, αν φτάσουμε σε μια κοινωνία όπου ένας γείτονας θα φοράει μια κουκούλα και θα βγαίνει στο μέσο επικοινωνίας για να κατηγορήσει τον γείτονά του ενδεχομένως και πιθανότατα για πράγματα. Αλλά εντάξει τώρα κύριε Παπαδόπουλο, έχετε δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε, αλλά και εδώ η εντολέα σας έκλεινε τη μύτη της και έπαιρνε τηλέφωνο. Τα ακουγόντουσαν τα καναρίνια από πίσω. Τι μας λέτε τώρα. Είναι οξύμορο να ζητάει 2-3 εκατομμύρια από συγκεκριμένους δημοσιογράφους και παρουσιαστές και να βγαίνει μετά. Δεν ζητάει 2-3 εκατομμύρια. Εδώ μία διευκρίνηση. Εδώ να διευκρινίσουμε κάτι γιατί είναι σημαντικό. Δεν ζητάει χρήματα πρώτον με καμία μορφή. Και με κανένα δικό μέσο. Αυτό το αναφέρω. Okay. Ακούστηκε, το άκουσα και εγώ. Δεν υπάρχει τέτοιο στοιχείο. Ότι ετοίμαζαν αγωγές, το είπε συγκεκριμένο site κτλ. Αυτό ναι. Το γνωρίζαμε και εμείς εν μέρη. Εάν κάποια στιγμή υπάρχει κάτι στο μυαλό ενός ανθρώπου, δεν μπορεί να το αποδοθεί ως πράξη. Ξέρετε, η σκέψη δεν τιμωρείται. Κάποιος μπορεί να περάσει έξω από την τράπεζα και να πει πόσα πολλά λεφτά υπάρχουν. Εσείς τα στοιχεία γιατί τα θέλετε αυτά, κύριε Παπαδόπουλε. Εγώ καταλαβαίνω αυτό που λέτε και ίσως έχετε και δίκιο δηλαδή, ότι ο καθένας δεν μπορεί να βγαίνει ανώνυμα να λέει ό,τι θέλει. Τα στοιχεία εσείς τι τα θέλετε όμως. Ή θέλετε να εγκρίνετε δηλαδή αυτούς που θα βγαίνουν να μιλήσουν, όχι. Θέλετε να, να επιβεβαιώνετε με τα στοιχεία ταυτότητας του καθενός. Όχι, όχι. Ευχαριστώ που με ρωτάτε για να γίνει κατανοητό από τους τηλεθεατές. Τα στοιχεία, επειδή η ίδια η κατηγορουμένη γνωρίζει πολύ καλά ότι πρόκειται για καταγγελίες για θέματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, τα στοιχεία ζητώνται για να ζητηθεί προστασία από την δικαιοσύνη με προσφυγή στον αρμόδιο εισαγγελέα για απόδοση πειθαρχικών και κυρίως ποινικών ευθυνών. Μάλιστα. Και βέβαια όχι. Άρα θα κινηθείτε νομικά εναντίον όσων μιλούν στην τηλεόραση και λένε πράγματα που δεν ισχύουν. Για διεκδίκηση αστικών αποζημιώσεων. Αν εγώ βγω αύριο για σας. Αυτό είναι δικαίωμά το οποίο προσβάλλει την προσωπικότητά σας και σας μειώνει. Αυτό είναι δικαίωμά. Ενώ σαφέστατα ένα ποινικό αδίκημα για το οποίο θα πρέπει να λογοδοτήσω. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να προστατευτεί. Είναι το μοναδικό μέσο με το οποίο μπορεί να προστατευτεί η προσωπικότητα, η ιδιωτικότητα και η προσωπική σφαίρα του κάθε πολίτη όταν δέχεται καταγγελίες για πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Κατανοητό. Πάμε στο δεύτερο ερώτημα. Αναφέρεται η Ρούλα στο Μάνο. Πώς εξηγεί την αλλαγή στη στάση του ενώ στις πρώτες καταθέσεις ταυτίζονταν σε όλα, τώρα τσακώνονται. Μαθαίνουμε μέχρι και για το πώς θα μοιράσουν τα έπιπλα. Σημαντική ερώτηση. Παρακαλώ. Η θέση είναι ότι φτάνει πλέον η ανάλυση και. Αν θέλετε, η περιγραφή της σχέσεως της με τον Μάνο, αυτό το οποίο προέχει, με τον σύζυγό της, αυτό το οποίο προέχει είναι η αντιμετώπιση της κατηγορίας που την βαρύνει και η έξοδος της από την δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Όσο δε για την διανομή των αντικειμένων του νοικοκυριού, εγώ λόγω και της χιλιομετρικής απόστασης που με χωρίζει από την όμορφη πόλη της Πάτρας, έχω τη συνεργασία κάποιου δικηγόρου που βρίσκεται εκεί και την συνεννόηση μαζί του ότι θα επιδιωχθεί επαφή και των τριών πλευρών, δηλαδή δικηγόρος από πλευρά της κυρίας Πεσπυρίγκου, δικηγόρος από την πλευρά της συζύγου και δικηγόρος από την πλευρά των κληρονόμων, οι οποίοι βέβαια μαθαίνουν ότι είναι περισσότεροι και έχουν διαφορετικό νομικό παραστάτη,
ίσως αυτό μπορεί να προκύψει και από την δική σας δημοσιογραφική έρευνα. Με μία συνεννόηση λοιπόν μεταξύ δικηγόρων, με τακτοποίηση των όποιων εκκρεμωτήτων, να λυθεί το ζήτημα με την διανομή του νοικοκυριού. Θέλω να καταλάβω κάτι. Για ποιο σπίτι μιλάμε, για αυτό που έμεναν και που η σπιτονοικοκυρά εμένα από πάνω. Ακριβώς. Εκεί θέλουν να. Δηλαδή να το ξενικιάσει αυτό το σπίτι, να το αφήσουν, αν το ζητήσει κάποιο κληρονόμο, ώστε να μην τρέχουν και τα ενίκια. Να το παραδώσουν στου νόμιμου κληρονόμου, όποιοι και αν είναι αυτοί, για να μην τρέχουν τα ενίκια, να γίνει διανομή των κινητών. Και να λήξει η μίσθωση με τον προβλεπόμενο και νόμιμο τρόπο. Μάλιστα. Οι δικηγόροι της σπιτονοικοκυράς που ζητούν να είναι παρόντες, θα είναι για ποιο λόγο? Υπάρχουν αντικείμενα, δηλαδή, της σπιτονοικοκυράς μέσα στο σπίτι της οικογένειας αυτής? Της κυρίας Σπυρίγου, ενώ και του κυρίου Δασκαλάκη. Καταρχήν θα πρέπει να είναι παρόντες για την παράδοση των κλειδιών. Στη συνέχεια, αν προβληθεί οποιοδήποτε αίτημα, είναι το οποίο, αίτημα το οποίο θα αποτελέσει αντικείμενο κοινής συνεννόησης. Ξέρετε, συνήθως αυτά τα ζητήματα είναι τεχνικές λεπτομέρειες που λύνονται μέσα σε δικηγορικά γραφεία και έχω την αίσθηση ότι το ίδιο θα συμβεί και σε αυτή την περίπτωση. Μάλιστα. Κάτι ήθελες, Πέτρο μου, πάμε να πάρουμε το κομμάτι με το CD, γιατί θέλω να μπούμε μετά και στην κουβέντα με τον κύριο Λέων και δεν θέλω να καθυστερήσουμε. Ναι. Πάμε. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε και χθες και πραγματικά. Υπάρχει πολύ μεγάλη έκπληξη, δυσαρέσκεια και μια δυσαρμονία η οποία παρατηρείται σε αυτή την υπόθεση για ακόμα μια φορά δυστυχώς. Αναφερθήκαμε χθες και είπαμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα CD με πιστήρια, γιατί αυτό το CD καταγράφει, είναι οι φωτογραφίες ουσιαστικά, οι οποίες έχουν τραβηχτεί από το προσωπάκι της άτυχης Ήρυδας. Αυτό το CD λοιπόν, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες τις οποίες έχουμε, ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχει παραδοθεί στο ανθρωποκτονιόν. Το πέρα τα πράγματα. Στο ανθρωποκτονιόν της Πάτρας. Αθήνα. Αθήνα. Ναι. Από την ασφάλεια Πάτρας. Θα σου εξηγήσω το τι ακριβώς έχει συμβεί, Ζήνα, γιατί τα πράγματα νομίζω είναι πάρα πολύ σοβαρά και υπάρχει ενόχληση σε ανώτατο επίπεδο σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι ερευνούν την υπόθεση αυτή. Αυτό λοιπόν το CD με τις φωτογραφίες αποτελεί πιστήριο. Υπήρξε και υπάρχει, σύμφωνα με το δικό μου το ρεπορτάζ, κάπου στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Πάτρας. Όταν δημιουργήθηκε η δικογραφία για την άτυχη Ήρυδα, ένα μέρος του φακέλου έφυγε από εκεί, από τις αστυνομικές αρχές της Πάτρας και πήγαν στην εισαγγελία, αλλά δεν έφυγε το CD, το οποίο παρέμεινε εκεί κλειδωμένο. Πού? Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Πάτρας. Όχι στα σκουπίδια. Όχι στα σκουπίδια, δεν ξέρω. Ελπίζω να. Στα σιρτάρια. Ναι, κάπου, σε κάποιο σιρτάρι. Παράπεσε. Σε κάποια αποθήκη. Είναι ένα θέμα τώρα τι έχει γίνει. Αν έχει παραπέσει, αν υπάρχει δόλος. Αν υπάρχει κάποιος περίεργος ή κάποιοι περίεργοι οι οποίοι βάλανε το χεράκι τους προκειμένου να μην το παραδώσουν στην εισαγγελική αρχή. Αλλά το παράδοξο συνεχίζεται ακόμα περισσότερο τις επόμενες ημέρες, καθώς το ανθρωποκτονιόν, όπως έχουμε πει, έχει ζητήσει ήδη όλη τη δικογραφία, όλα τα στοιχεία από την εισαγγελία της Πάτρας. Η εισαγγελία της Πάτρας έστειλε στο ανθρωποκτονιόν στην Αθήνα όλα τα στοιχεία, αλλά δεν έστειλε το συγκεκριμένο CD για τον απλούστατο λόγο ότι δεν το είχε. Και εδώ πέρα, όπως μου λέγανε νομικοί κύκλοι, τίθεται ένα τεράστιο ζήτημα για το πώς γίνονται οι έρευνες και το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί πέρα στην Πάτρα. Είναι δυνατόν, μου έλεγαν χαρακτηριστικά, τόσο σημαντικό πιστήριο της δικογραφίας, δηλαδή ένα CD το οποίο απαθανατίζει φωτογραφίες, έχει τα ευρήματα, το τι ακριβώς συνέβη στην Ήρυδα, όλα αυτά τα οποία είπαμε και αποκαλύψαμε και στην εκπομπή και μέσω της εφημερίδας. Είναι δυνατόν λοιπόν ένα τόσο σημαντικό πιστήριο να έχει ξεφύγει από τη δικογραφία? Είναι δυνατόν κάποιος να το ξέχασε, να του παρέπεσε, να είναι κλειδωμένο σε κάποιο αμπάρι, σε κάποια παλιά βιβλιοθήκη σκουριασμένη, σε κάποιο σιρτάρι? Κύριε Παπαδόπουλε, βλέπετε. Σχετικά με το έβριμα. Ναι. Πολύ σοβαρό είναι αυτό. Διότι όταν υπάρχει μια έρευνα σε εξέλιξη και κάπου έχει ένα σημαντικό στοιχείο της έρευνας που και το ανθρωποκτονιόν στην Αθήνα θα το χρησιμοποιήσει για περαιτέρω έρευνα. Δεν το έχει στα χέρια του και μέσα από μια εφημερίδα μαθαίνει ότι υπάρχει. Είναι σοβαρό. Είναι. Χωρίς να αναφερόμαστε στην εντολέα σας. Ένα τέτοιο έβριμα γενικότερα. Για τη δικονομία, λέμε. Για τη δικονομία. Η έρευνα που έγινε. Ας μιλήσουμε λοιπόν, βλέποντας το από μια άλλη πλευρά, για συμπτώσεις. Να είναι σύμπτωση, λέει ο μέσος πολίτης, σε μια οικογένεια να χάνει τρία μικρά παιδιά σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Εγώ να εστιάσω σε μια άλλη σύμπτωση. Να είναι σύμπτωση οι ιατροδικαστές, οι αστυνομικές υπηρεσίες, όλες οι αρχές που ερευνούν το συγκεκριμένο ζήτημα, οι δημοσιογραφικές πηγές, όλοι να έχουν συνεργαστεί
για να μπορέσουν να ευνοήσουν για κάποιο λόγο και να θέσουν υπό την προστασία του την κυρία Πισπυρίγκου. Το βλέπω και αυτό. Όλο το σύμπαν συνωμοτεί δηλαδή για να καλυφθούν τα όποια εγκλήματα. Υπέρ του κατηγορουμένου για να μπορέσει να αποκτήσει επιχειρήματα ή να. Όχι, νομίζω ότι είναι αυτό που ο Πέτρος ο Κουσουλός είχε πει μέσα από την εκπομπή μας. Ζήνα το πόσο διάτριτο είναι όλο το σύστημα όλων αυτών των ανθρώπων και των εμπλεκομένων σε τέτοιες. Εδώ τώρα θα βάλω και τον κύριο Λέων στην κουβέντα. Δεν πήγαν ούτε καν σε να κάνουν την έρευνα οι αστυνομικοί. Αντικειμενικά, αυτή τη στιγμή από όποια πλευρά και σε όποιο τραπέζι, αν θέλετε, κάνουμε έξω, σε ένα καφέ να πάμε, όλοι λένε μα οι ιατροδικαστές δεν είδαν τι συνέβαινε. Το βλέπετε εσείς οι δημοσιογράφοι, βλέπετε όλα αυτά τα στοιχεία και δεν είδε κανείς τίποτα. Και υπάρχουν βασικά ζητήματα. Ένα σχόλιο θέλω, να πάμε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά και σας έχουμε ετοιμάσει και ένα βίντεο που αφορά στην Ήριδα. Λοιπόν, ένα πρώτο σχόλιο είναι ότι πράγματι και εγώ από τη θεσμική θέση που έχω αλλά και όλοι οι συνάδελφοι έχουμε διαπιστώσει αυτές τις αστοχίες. Πλέον το λέμε δημόσια, δεν υπάρχει κανένα θέμα και μάλιστα για να γυρίσω και λίγο στο γενετικό έλεγχο, εάν θέλετε αυτό το θέμα θα έπρεπε να έχει λυθεί από το πρώτο παιδί. Έτσι. Mm-hmm. Έτσι. Όχι να συζητάμε στο τρίτο παιδί εάν έχουμε φτάσει στο 80, 90 ή 100% ενός γενετικού ελέγχου. Όταν έχει χαθεί ένα παιδί δεν έχουμε σαφή αιτία θανάτου, γιατί αυτή ήταν η αλήθεια για το πρώτο. Βάζουμε μια αιτία θανάτου ό,τι εν πάση περιπτώσει κρίνουμε και χωρίς να έχουμε ολοκληρώσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο που όντως εκεί θα είχε αξία. Πλέον δεν έχει καμία αξία. Αλλά θα τα πούμε και στις. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά έχουμε ετοιμάσει ένα φάκελο ουσιαστικά Πέτρο μου με την συμβολή της Ρούλας Κουσκουρή και της Μαρίας Μανουσαρίδου. Τι έχει συμβεί με την Ήριδα, όλα τα στοιχεία. Επειδή στην Ήριδα αναφέρθηκες και στην ΠΑΜ και στην Ήριδα θα κάνουμε μεγάλη κουβέντα εδώ, γιατί υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία τουλάχιστον από το ανθρωποκτονιόν στην Πάτρα και στο Σιντή αυτό δεν παραδόθηκε ποτέ. Κάπου είχε παραπέσει με τα στοιχεία και τα ντοκουμέντα που έχουν έρθει στο φως, αλλά και που τελικά βρέθηκε. Κάπου ήταν. Κάπου είναι το CD, αλλά το CD έχει πέσει σε κίνηση μάλλον. Δεν έχει φτάσει ακόμα στην Αθήνα. Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε. Ξέρετε, καμιά φορά κάνουμε χιούμερ με τόσα σοβαρά ζητήματα, αλλά και εμείς προσπαθούμε να διαχειριστούμε ανώδυνα, προσέξτε τι σας λέω, όλα αυτά τα ζητήματα. Παρακαλώ. Η εκπομπή και η Κλέλια Χαρίση ταξιδεύει στους Αγίους Τόπους. Καρέ-καρέ η τελετή αφής του Αγίου Φωτός. Ακολουθούμε τα βήματα του Ιησού στην πορεία του προς το Γολγοθά. Συγκλονιστικές εικόνες από το πρετόριο όπου φυλακίστηκε ο Ιησούς, αλλά και από το σημείο που κατά την παράδοση βαπτίστηκε στον Ιορδάνη ποταμό. Το ίδιο λάθος δεν γίνεται δύο φορές. Τη δεύτερη φορά δεν είναι λάθος. Είναι επιλογή. Μενέλαος Λουντέμις, Έλληνας συγγραφέας. Εδώ είμαστε μετά τις διαφημίσεις. Θα σας πω ποια στιγμή θα δώσουμε πέντε ημερολόγια της εκπομπής, τους πέντε πρώτους που θα τηλεφωνήσουν στη Γογό Κιούση στο 212-212-73-50-51. Δεν το έχω πει ακόμη. Λοιπόν, να θυμάμαι και λίγο τα της ψυχαγωγίας. Γιατί κρατούσαμε τον κόσμο αυτό με έναν τρόπο, να δώσουμε τα δώρα. Άρε πρόδρομε, BBQ. Λοιπόν, τώρα, κύριε Λέων, ρίξατε τη βόμβα πριν τις διαφημίσεις για όλα αυτά που συζητάμε, αλλά έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο, όπως σας είπα, για την Ήριδα. Τι έχει ακουστεί και τι έχει υποθεί για την Ήριδα και από τους ίδιους γονείς και από άλλες προσωπικότητες, όπως το έχουμε έτσι επιμεληθεί, προκειμένου να δώσουμε τα στοιχεία. Παρακαλώ. Το 21 γεννήθηκε η Μπέμπα, η Ήριδα, και ξαφνικά η Ήριδα πάλι ήταν ένα γέστο το παιδάκι, το οποίο σε μια τυπική εξέταση εμβολίου η παιδίατρος άκουσε ένα φύσημα. Μας παρέμεψε σε παιδοκαρδιολόγο, έκανε έναν υπέρηχο καρδιάς, δεν βρέθηκε κάτι και συνέχισε να ζούμε κανονικά εδώ στο σπίτι. Επειδή είχε μπει στις τροφές, το παιδί δεν ξύπναγε. Είχε πάρει μια ροή ύπνου, η οποία κρατούσε 10 με 12 ώρες. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εγώ δεν πήγαινα να τη δω. Στις 2.30, όταν πήγε η Τζορτζίνα για ύπνο, γιατί ήμασταν εδώ στον καναπέ με την Τζορτζίνα και παίζαμε με την αδερφή μου, όταν βάλαμε την Τζορτζίνα για ύπνο,
Εγώ πήγα μέσα, ξύπνησε λίγο η μικρούλα, της έβαλα την πιπίλα, τη σκέπασα. Στις 7.30 ξαναμπήκα. Γιατί πάλι έκλαψε. Πάλι έκανα την ίδια διαδικασία. Τη γύρισα γιατί είχε γυρίσει το πλάι, τη γύρισα ευθεία, τη σκέπασα, τη έβαλα την πιπίλα τη. Και μετά στις 11 πήγε η αδερφή μου να την ξυπνήσει για να φύγουμε. Εγώ έφτιαχνα τη φρουτόκρεμα. Και βρήκε το παιδί ότι είχε καταλήξει στην κούνια. Με ένα πανάκι δίπλα με αίμα. Το οποίο πανάκι δεν το βρήκαμε εμείς εκείνη τη στιγμή. Το παραδώσαμε στην αστυνομία μετά. Να σου πω, Ιρούλα, πότε πιστεύεις ότι η μικρή μπορεί να πέθανε το μωρό? 8 με 9 το πρωί. Όταν το πήγατε εκεί, λογικά πρέπει να σας είπαν οι γιατροί, δεν μπορεί να μην σας είπαν. Όχι, όχι, ιατροδικαστής το είπε. Ιατροδικαστής τι σας είπε, σας? Είναι μεταξύ εμένα και της ιατροδικαστού. Και τι είπε, ότι γύρω σε 8 με 9 βλέπει? Ναι. Μάλιστα. Ναι. Για το μωρό, λες τώρα? Ναι, για το μωρό. Δεν θα ξεχάσω ειδικά στη γέννηση της Ήρυδας που η Τζορτζίνα ήταν απ' έξω και περίμενε και επειδή ήταν COVID περίοδος. Ήθελε να μπει μέσα και δεν την αφήνανε. Και εγώ θεωρούσα ότι της είχα κάνει το καλύτερο δώρο που μπορούσα να της κάνω. Και την κόρη σου. Όπως φάνηκε, στην πορεία, σαν δώρο ήρθε και ξαφνικά στους 6 μήνες, ένα πρωί, μαθαίνω ότι το παιδί έμεινε. Πού ήσουν εσύ, τότε είχες φύγει από το σπίτι? Είχα φύγει από το σπίτι. Είχαμε χωρίσει στα λόγια. Με παίρνει η αδερφή της Ρούλας, μου λέει το παιδί. Ναι. Έφτασα πολύ πριν τα ασθενοφόρα, έφτασα 2-3 λεπτά πριν τα ασθενοφόρα. Πάω μέσα και βλέπω τη Ρούλα να κάνει κάρπα στο παιδί. Αυτό που αντίκρισα, προσπαθούσα να δω τι θα κάνω. Είχε καλέσει ασθενοφόρο ήδη η αδερφή της. Της πιάνω τα πόδια και ήταν παγωμένο το παιδί. Και κατάλαβα το παιδί έχει φύγει. Ποιοι ήταν στο σπίτι τότε? Ήταν η Δήμητρα και η αδερφή της. Η Ρούλα και η Δήμητρα. Τζορτζίνα, η Τζορτζίνα, η οποία την είχε τραβήξει η Δήμητρα για να μην το βλέπει. Και μια Τζορτζίνα να παρακαλάει και να λέει μη μου την πάρεις και αυτή. Και βγαίνουν λοιπόν τα αποτελέσματα και σου λένε αυτό το αγενεσία φλεβόκογκο. Ναι. Το οποίο σε καλύπτει εσένα εκείνη. Με καλύπτει γιατί είναι μια απάντηση το οποίο μου το τεκμηριώνει κιόλας. Ότι έχει επαναληφθεί πάλι. Πώς εσένα θα πήγαινε το μυαλό σου μετά ότι μπορεί να έχει κάνει κάτι, Ρούλα? Τι δεν πήγε καλά σε αυτή την πορεία των 6 μηνών με την Ήρυδα? Δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτό το γεγονός. Έγινε κάτι που με στεναχώρησε πολύ εμένα και αποφάσισα να χωρίσουμε. Η Τζορτζίνα κοιμάται στο ίδιο δωμάτιο με την Ήρυδα. Με την Ήρυδα ακριβώς. Είναι η κούνια έτσι και το κρεβάτι εδώ. Κοντά. Η Τζορτζίνας. Κοντά. Δίπλα ακριβώς. Δίπλα ακριβώς. Λέει λοιπόν η αδερφή της ότι γύρω σε 7 με 7.30. Βέβαια, διήστανται εδώ οι απόψεις και είναι και κάποιες κάπως μπερδεμένες καταθέσεις, αλλά στο διατάφτα να μείνουμε. Ότι γύρω σε 7.30 το πρωί ακούει την Μπέμπα να κλαίει. Και λέει στη Ρούλα, θα σηκωθείς εσύ ή εγώ. Σηκώνει τη Ρούλα για να πάει στην κούνια του παιδιού. Ναι. Εσύ που ξέρεις την Τζορτζίνα, ακούει την Μπέμπα να κλαίει. Θα πεταγόταν η Τζορτζίνα? Κοιμότανε βαριά, σαν παιδί. Αν έκλαιγε όμως, έκλαιγε για ώρα το παιδί, σίγουρα θα πεταγόταν. Βλέπει τώρα τη μητέρα της πάνω από την Μπέμπα. Είτε για να γάλα να της δίνει, είτε για να της δώσει το πανάκι ή την πιπίλα. Είτε για να κάνει οτιδήποτε άλλο, αυτό θα φανεί από τους ερευνητές. Ξέρω από πολύ έγκυρη πηγή, που δεν χωρά καμία αμφισβήτηση, τέθηκε και στη διάθεση των αρχών, ότι η Ρούλα σε κάποια στιγμή είπε κάπου, όταν της είπαν ότι η Τζορτζίνα χρειάζεται βοήθεια αργότερα, είπε ότι μα δεν χρειάζεται γιατί είναι τόσο δυνατή. Εδώ βρήκε την αδερφή της νεκρή μες στην κούνια και δεν έπαθε τίποτα. Η Ρούλα ποτέ δεν το δέχθηκε αυτό ότι το είπε. Και ότι τη βρίσκει νεκρή η αδερφή της. Και ότι το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι πάρε το Μάνο. Έτσι είπε η αδερφή της. Ότι μου είπε πάρε τηλέφωνο το Μάνο. Δεν γνωρίζω αν πήρε πρώτα εμένα. Κύριε Λέων. Όλα τα στοιχεία λοιπόν, ποιος βρήκε, γιατί τη βρήκε, αν η Τζορτζίνα είδε την Ήρυδα, είναι σημαντικά τα ερωτήματα. Κοιτάξτε, Ήρυδα, εγώ είμαι βέβαιος ότι θα δώσει πάρα πολλές απαντήσεις, όπως έχουμε πει, και για τους δράστες και για το μηχανισμό ο οποίος ακολουθήθηκε και στα δύο παιδιά. Και εδώ θέλω να ξεκινήσω από αυτό που είχαμε πει πριν το διάλειμμα, από την φωτογραφία και το CD. Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσουμε, όταν γίνεται μια εγκληματική ενέργεια... Να πω στον κόσμο ότι δεν επαναλαμβάνουμε, συγγνώμη, τις φωτογραφίες. Τις δείξαμε μια φορά για τις ανάγκες του ρεπορτάζ και από εκεί και πέρα για να δείξουμε ότι υπάρχουν οι φωτογραφίες και από εκεί και πέρα δεν τις έχουμε ξαναπροβάλει. Παρακαλώ.
Και επίσης να τονίσω κιόλας ότι εγώ τι λέω είναι οι διαδικασίες αυτές που θα έπρεπε να γίνουν σε μια τέτοια περίπτωση και πλέον ο καθένας μπορεί να κρίνει το τι πήγε στραβά σε αυτή την υπόθεση. Η διαδικασία λοιπόν που γίνεται σε μια εγκληματική ενέργεια είναι ότι έρχεται πράγματι η αστυνομία με τους ειδικούς, με των εγκληματολογικών ερευνών, λαμβάνουν φωτογραφίες κατά τη διάρκεια της νεκροψίας νεκροτομής, που πράγματι συντηρούν με συγκεκριμένο τρόπο και παράλληλα ο ιατροδικαστής δίκην σημειώσεων τραβάει και αυτός τις δικές του φωτογραφίες. Και οι δύο θεωρούνται πιστήρια. Και θεωρούνται πιστήρια και το λέω με την εξής έννοια. Δεν είναι φωτογραφίες που οποιοδήποτε περαστικός βγάζει σε έναν οποιοδήποτε. Είναι φωτογραφίες που λαμβάνονται με ειδικό τρόπο, είτε από εμάς τους ιατροδικαστές, είτε από την αστυνομία, και είναι και οι δύο ουσιαστικά, και οι δύο λήψεις, είναι προς χρήση για αξιολόγηση των ευρημάτων. Άρα τις αξιολογείτε τις φωτογραφίες, γιατί οι συνάδελφοί σας μας έλεγαν ότι δεν πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη βάση και σημασία. Κοιτάξτε, δεν θέλω να σχολιάσω το τι λένε οι συνάδελφοί μου, ειδικά όσοι εμπλέκονται με την υπόθεση. Θέλω όμως να σας πω το πώς είναι η διαδικασία. Να σας το πω πολύ απλά για να γίνει αντιληπτό. Είναι δυνατόν εγώ μετά από 6 μήνες ή ένα χρόνο που θα μου έρθουν οι ιστολογικές εξετάσεις, μετά από 5 μήνες που μπορεί να μου έρθουν οι τοξικολογικές εξετάσεις, να θυμάμαι το τι εκδορά είχε το παιδί πριν 6 μήνες όταν ήμουνα στο νεκροτομείο πάνω από το κεφαλάκι του? Όχι, βέβαια. Σε καμία περίπτωση. Τους έχετε δηλαδή σημειώσεις για να σας βοηθούν στη συνέχεια. Προφανώς και έχω σημειώσεις. Στις σημειώσεις όμως εννοείται ότι γράφω κάποια ευρήματα, τα οποία όμως μετά πρέπει να ξαναδώ με το μάτι των εξετάσεων που έχω από τους τοξικολόγους και από το ιστολογικό εργαστήριο. Όταν παραδίδετε την έκθεσή σας μετά, είσαστε υποχρεωμένος να δώσετε αυτές τις φωτογραφίες, να συνοδεύουν δηλαδή την έκθεση, ή μένουν σε εσάς? Δεν έχετε υποχρέωση να τις δώσετε? Δεν έχουμε υποχρέωση να τις δώσουμε, γιατί είναι δίκην σημειώσεων, αλλά για παράδειγμα, αν κληθούμε σε ένα δικαστήριο, προφανώς και μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε ακριβώς για να ξαναθυμηθούμε την υπόθεση. Γιατί, να σας το πάω και σε επίπεδο δικαστηρίου, εάν ένα τέτοιο δικαστήριο γίνει μετά από 5 χρόνια από την νεκροτομή, είναι αδύνατο ένας ιατροδικαστής να θυμάται το τι εκδορά είχε το μικρό παιδάκι. Κυρία Τζιόλα, συγγνώμη, Πέτρο, μισό λεπτά και θα πεις αμέσως. Δεν δίνει ποτέ φωτογραφίες με τις εκθέσεις που παραδίδει, γι' αυτό και δεν έχουν παραδοθεί και φωτογραφίες τώρα στην περίπτωση της κυρίας Τζιόλα. Όσον αφορά την έκθεση της ιατροδικαστού. Κύριε Λέων, όμως και ορθώς κάνει. Φωτογραφίες της σήμανσης, τις άλλες που αναφέρατε ότι έχουν λάβει. Κύριε Λέων, όμως, γιατί λέτε κάτι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι βοηθάτε τον κόσμο να καταλάβει το τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή την υπόθεση. Έρχεται λοιπόν η σήμανση, το εγκληματολογικό, και τραβάει αυτές τις φωτογραφίες. Στη συνέχεια τι γίνεται? Πού πρέπει να παραδοθούν αυτές οι φωτογραφίες? Κοιτάξτε, των εγκληματολογικών ερευνών τις έχει στα αρχεία του για οποιαδήποτε δικαστική χρήση και όχι μόνο. Όταν το λέτε στα αρχεία του, θέλω να... στα αρχεία του κανονικά. Μένει εκεί. Λοιπόν, και ο ιατροδικαστής ομοίως κρατάει ένα δικό του αρχείο, ένα ιατρικό φάκελο για το συγκεκριμένο περιστατικό. Παραδίδονται οι φωτογραφίες? Πρέπει να τονίσω. Παραδίδονται? Δεν παραδίδονται. Θα τις ανασύρει από τα αρχεία. Παραμένουν στον ιατροδικαστή, αλλά εννοείται ότι ο εισαγγελέας έχει δυνατότητα οποιαδήποτε στιγμή θεωρήσει εκείνος κρίσιμο να ζητήσει από τον ιατροδικαστή ακόμα και αυτές τις σημειώσεις. Έχει τύχει ποτέ να έχουμε διαφορετικές φωτογραφίες, δηλαδή να δείχνουν κάτι άλλο οι φωτογραφίες που τραβάνε οι άνδρες της σήμανσης από τις φωτογραφίες που έχει τραβήξει ένας ιατροδικαστής? Λοιπόν, πολύ χρήσιμη ερώτηση και να το διευκρινίσουμε κι αυτό. Για να το διευκρινίσουμε. Ξαναλέω ότι φωτογραφίες και οι ιατροδικαστές και η αστυνομία βγάζουμε με συγκεκριμένο τρόπο. Ναι. Έτσι, και επειδή ξέρετε όλοι το πώς βγαίνουν, για παράδειγμα, οι selfies, δεν βγάζουμε ούτε με φίλτρα, ούτε με αλλοιώσεις, ούτε με σύννεφα ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Εμείς χρησιμοποιούμε... Ούτε με γρατσουνιές. Ακριβώς, χρησιμοποιούμε συγκεκριμένο τρόπο, ο οποίος πρέπει να απεικονίζει ακριβώς τα ευρήματά μας. Γι' αυτό είναι και περίεργο να βλέπω άλλα πράγματα στις φωτογραφίες και να γράφω άλλα πράγματα στην έκθεσή μου. Ομοίως, για να σας απαντήσω, είναι περίεργο να έχω φωτογραφίες οι οποίες να απεικονίζουν
5 ευρήματα από την αστυνομία, οι φωτογραφίες της αστυνομίας, και οι φωτογραφίες οι δικές μου να απεικονίζουν 10 ευρήματα. Πάει να πει ότι κάτι δεν έχει πάει καλά, ναι, ακόμα και στη φωτογράφηση. Να ρωτήσω κάτι τώρα όμως εγώ. Τις πήραν αυτές τις φωτογραφίες, τις τραβήξανε. Τις βάλαν στα αρχεία τους και λέτε ότι σε δικαστική χρήση τις χρησιμοποιούν. Υπάρχει μια εισαγγελική έρευνα η οποία έχει ξεκινήσει. Πώς εξηγείτε εσείς, ή σας έχει ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο στο παρελθόν, να τις ξεχνάνε κλειδωμένες σε υπόγεια και να μην τις παραδίδουν στις αγγελικές αρχές αυτές τις φωτογραφίες, αυτά τα πιστήρια? Κοιτάξτε, η δικαστική διαδικασία νομίζω ότι γίνεται με έναν τρόπο ο οποίος στο τέλος θα συλλέξει όλα τα στοιχεία. Δεν τα συνέλεξε όλα. Τώρα τα συλλέγει. Ναι. Τώρα το θυμήθηκαν, μετά το δημοσίευμα. Εντάξει, αυτό το γνωρίζετε εσείς και δεν το αμφισβητώ. Απλά εγώ αυτό που πρέπει να πω και το λέω ευθαρσώς είναι ότι επειδή οι συνάδελφοι δύο πραγματογνώμονες αυτή τη στιγμή χειρίζονται την υπόθεση και πρέπει να έχουν όλα τα στοιχεία, για παράδειγμα θεωρώ χρήσιμο να έχουν πράγματι και τις φωτογραφίες, γιατί ξαναλέω δεν είναι φωτογραφίες που βγάζουμε έτσι ερασιτεχνικά, είναι φωτογραφίες οι οποίες βγαίνουν να εξυπηρετήσουν. Πάντως, κύριε Λέων, να θέλω να πω κάτι έτσι δύο λεπτάκια εδώ, επειδή αυτά τα 7 χρόνια έχω συναντήσει πολλούς ανθρώπους με διαφορετικές ιστορίες ζωής. Θα σας πω από τις 5-10 που θυμάμαι με ιατροδικαστικά λάθη, θα σας πω μία η οποία είναι σηκώνει στα χέρια ψηλά. Για να κουκουλώσουν μια κατάσταση από την αστυνομία, απέκρυψαν κάποιες φωτογραφίες από την ιατροδικαστική, από το νεκροτομείο. Φτάνουν λοιπόν στον εισαγγελέα, υπάρχει μια γνωμάτευση για το διοξίδιο του άνθρακα, γιατί είχαν ανάψει ένα κερί και υποτίθεται αυτό το κερί έβγαλε έναν καπνό και ο θάνατος ήταν, ας πούμε, ασφυξίας, διοξίδιο του άνθρακα και τα σχετικά. Επειδή λοιπόν αυτή την οικογένεια τη λυπήθηκαν οι ιατροδικαστές μέσα από το νεκροτομείο που τράβηξαν αυτές τις φωτογραφίες, στο σόι της οικογένειας παρέδωσαν τις φωτογραφίες άτυπα και παράνομα. Και έτσι ο δικηγόρος πήρε αυτές τις άτυπες και παράνομες φωτογραφίες, τις παρέδωσε και αυτή τη στιγμή αυτός ο άνθρωπος είναι μέσα ότι σκότωσε τη γυναίκα του. Για να δούμε τι συζητάμε ακριβώς. Κρυμμένες φωτογραφίες, γιατί κάποιοι ήθελαν να κουκουλώσουν την υπόθεση, τις βάλαν στο αρχείο τους και αυτές, δεν τις παρέδωσαν όμως ποτέ, για να έρθει ένας άνθρωπος που λυπήθηκε τους γονείς αυτού του παιδιού. Οι άνθρωποι τώρα που με ακούνε ξέρουν για ποια υπόθεση. Αλλά εξιχνιάστηκε το έγκλημα. Εξιχνιάστηκε βεβαίως. Από την παράνομη χρήση. Με τις παράνομες φωτογραφίες, αφού το πτώμα ήταν της κόρης τους. Η σωρός ήταν της κόρης τους. Δεν ήταν άλλης για να πούν αυτό. Η κοπέλα είχε μόλοπες, είχε ξυλοθαρμούς. Το διοξίδιο του άνθρακα ήταν εκτός. Καταλαβαίνετε, κύριε. Κοιτάξτε, γιατί έθεσε ένα ζήτημα χτες ο Πέτρος και επειδή εδώ καθόμαστε και λέμε αλήθειες. Μίλησε χθες και είπε πως οι ιατροδικαστές έχουν κάποια κίνητα που δεν έχουν πόθεν έσχες και τα λοιπά. Να τα λέμε αυτά. Γιατί είναι ζητήματα σοβαρά και δεν είναι μόνο οι ιατροδικαστές και δικηγόροι και άλλες υπηρεσίες. Ναι, δεν θέλω να τα πω. Αναδεικνύεται κάποιες διαδικασίες που όντως στην Ελλάδα γίνονται με έναν τρόπο περίεργο. Με την έννοια, όχι απαραίτητα με την κακή έννοια, δεν τηρούνται κάποιες διαδικασίες. Δηλαδή, για παράδειγμα, σε αυτή την υπόθεση, εγώ είμαι βέβαιος ότι όλοι οι ιατροδικαστές δεν έχουν λάβει οι ίδιοι φωτογραφίες. Mm. Δηλαδή, στην Πάτρα, για παράδειγμα, είμαι βέβαιος ότι η κυρία Τσιόλα έχει λάβει φωτογραφίες. Έχει λάβει φωτογραφίες. Είμαι βέβαιος, γιατί έχω πάει πολλές φορές και τεχνικό σύμβουλο. Πρέπει να σας πω, αντίθετα, υπάρχουν οι ιατροδικαστές οι οποίοι δεν λαμβάνουν δικές τους φωτογραφίες. Γιατί? Γιατί έτσι το συνηθίζουν. Αυτά πρέπει την επόμενη μέρα. Δεν υπάρχει ένα πρωτόκολλο το οποίο ακολουθείτε. Εκεί είναι το θέμα. Και εκεί, αν θέλετε, θα είναι η μεγάλη κουβέντα της επόμενης μέρας. Πείτε μου, κύριε Λέων, για να κάνετε εσείς, αν σας βάλει ο εισαγγελέας μια γνωμάτευση, να κάνετε. Πώς θα παίρνετε για αυτή τη γνωμάτευση, να τα λέμε, γιατί και χθες το έθιξα στο τραπέζι και πήγα χθες στο κομμωτήριο στον Νίκο τον Βιλιώτη και μου έλεγαν εκεί οι κυρίες, μα λέει αυτό που είπατε σήμερα είναι σωστό. 16 ευρώ. Κοιτάξτε, υπάρχουν στρεβλώσεις. Λέμε... Να σας πω τώρα, επειδή το άκουσα. Ωραία, για πείτε το μου. Με τσαντήρι, 16 ευρώ πήρε για την πρόθεση της Μαλένας. Λοιπόν, κοιτάξτε, να σας πω τώρα για να είμαστε δίκαιοι και σωστοί.
πράγματι υπάρχουν στρεβλώσεις στο σύστημα ακόμα και στην απόδοση αμοιβών όσον αφορά τους πραγματογνώμονες. Βέβαια, να σας είμαι ειλικρινής, ειδικά εμάς τους ιδιώτες, δεν μας σέρνει κανείς στη λίστα πραγματογνωμόνων. Όχι, ναι, το είπαμε και χτες. Οικειοθελώς μπαίνουμε σε μία λίστα. Όταν μας ζητάνε. Εάν μας ζητήσουν. Θα πάρετε 16 ευρώ. Εγώ προσωπικά δεν έχω πάρει ποτέ αμοιβή. Ναι, γιατί δεν κάνατε όμως. Πρέπει να σας πω ότι έχω φύγει και από τη συγκεκριμένη λίστα. Είμαι μόνο στο πρωτοδικείου. Ναι, αλλά όταν ακριβώς... είστε όμως και ο ψυχιατρός 16 ευρώ παίρνει. Δηλαδή, που θα πρέπει να δει. Αυτή είναι η ταρήφα. Πιστεύετε δηλαδή. Δεν γίνεται γι' αυτό τώρα. Ότι αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, μία πραγματογνωμοσύνη, σας λέω για να μην τα βάζουμε όλα σε επίπεδο κόστους, ένας άνθρωπος ο οποίος μπαίνει στη λίστα πραγματογνωμόνων, προφανώς έχει τη δικιά του σκέψη. Δηλαδή θέλει να κάνει περισσότερη εμπειρία πάνω στις πραγματογνωμοσύνες. Μπορεί να μην έχει, ας πούμε, πολλή δουλειά στο ιατρείο του, ας πούμε, και να θέλει να μπει πραγματογνώμονας. Δεν ισχύει αυτό, τουλάχιστον για τις περιπτώσεις που ξέρω εγώ και από ψυχιάτρους και αυτά. Δεν το λέω για περιπτώσεις. Απλά σας λέω για ποιο λόγο μπορεί να μπει κάποιος πραγματογνώμονας. Αλλά είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό να μπαίνεις ουσιαστικά στην. Προφανώς από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε για τις αμοιβές. Προφανώς και πρέπει να δούμε. Ο κύριος Τσιάρας πρέπει να τα δει όλα αυτά για να μην υπάρχουν άλλα παράθυρα. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης πρέπει να δει και πολύ περισσότερα θέματα από τις πραγματογνωμοσύνες, γιατί εδώ πράγματι αναδείχθηκε με αυτή την υπόθεση μια αν θέλετε, στρέβλωση, ανεπάρκεια του συστήματος και η οποία είναι πολύ βαθύτερη από αυτή που βλέπουμε τώρα στη συγκεκριμένη υπόθεση. Έτσι. Εγώ θέλω να πω τη σκέψη που πάμε από την Επιτζίνα, συγγνώμη. Ελπίζω επειδή παίρνουν τα 16 ευρώ ή τα 16,5 να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Να μην λένε δουλεύω για 16 ώρες, ας ξεπετάξω την έκθεση που είναι να κάνω. Να δούμε τι έλεγε ο Μάνος μετά την προφυλάκηση της Ρούλας, παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό, παρακαλώ. Λένε για μαγείες και ιστορίες και πλέον. Με μαγείες δεν γνωρίζω κάτι. Όπως και δεν γνωρίζω για χαρτορίχτρες. Εσένα δεν σου πέρασε από το μυαλό μου ότι μπορεί κάτι να. Εμένα δεν μου πέρασε τίποτα από το μυαλό έχει τότε. Ρούλα... Τότε και συνεχίσαμε και τη ζωή μας μετά τα νοσοκομεία. Αλλά μιας και όλοι οι γιατροί το είχαν πάρει χαμπάρι, γιατί τώρα πάμε να βγάλουμε όλες τις ουρές μας απ' έξω. Τότε τι κάνανε. Τρία στα τρία παρουσία της μάνας. Όταν στο δεύτερο παιδί, λοιπόν, παίρνεις μια γενεσία φλεβόκομβου και περιμένεις ένα γονιδιακό έλεγχο, τι θα έλεγες. Δεν θα έλεγες ότι είναι κάποιο γονιδιακό πρόβλημα. Σου λέγανε όλοι μάλλον είναι γονιδιακό. Και αν να πάει το μυαλό ότι είχαν κάτι μάνα στα παιδιά της. Σε απειλούσε ότι αυτά τα ηχητικά προορίζονται για τη δικαιοσύνη. Ένα ηχητικό μήνυμα, ή αν χρειαστεί, ναι, θα δοθεί στη δικαιοσύνη. Στο οποίο απλά μου λέει για μένα, ναι. Ούτε καν υπόνοια για τα παιδιά. Σε κατηγόρησαν πολύ ότι ενδεχομένως να εκβιάζεις από την κατηγορούμενη. Δεν έχω να φοβηθώ κανένα για τίποτα. Η ίδια σε μένα είχε πει για σένα ότι εντάξει, μην νομίζεις ότι ο Μάνος είναι ο Άγιος που εμφανίζεται. Γιατί όλα αυτά, δηλαδή, σε κρατούσε με κάτι, τη φοβόσουν. Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εσύ τι λες, Μάνο μου, τη φοβόσουν. Δεν φοβόμουν τίποτα και δεν έχω κάτι να φοβάμαι απέναντί της. Γιατί λένε όμως πολλοί ότι τι απειλούσε και όταν έφυγες πως θα σε καταστρέψει. Αυτά είναι, τα ξέρω δηλαδή, από μια πηγή. Έτσι, είχες τέτοιες βολές ότι θα σε καταστρέψω, θα σε κάνω, θα σε φτιάξω. Αυτή την έκρηξη είχε μετά την Ήρυδα. Μόνο. Και επειδή έμαθε ότι εσύ έχεις δημιουργήσει και μια άλλη σχέση πια, εντάξει, τώρα μην κρυβόμαστε, νέο παιδί είσαι. Δεν είχε σχέση τότε, δεν είχε μάθει. Εντάξει, έχεις μια φίλη και είναι επόμενο να κοιτάς και το μέλλον. Δεν είχε μάθει τίποτα το οτιδήποτε τότε. Δεν είχα το τότε. Έπαιρνε μια σύνταξη. Ούτε λεφτά έχει ούτε τίποτα. Εμείς της δίναμε τα ενίκια της κανονικά, με αποδείξεις. Μπορεί να φανεί ότι υπάρχουν και συμφορολογικές δηλώσεις, υπάρχουν τα πάντα αυτά. Δεν υπήρχε κανένα όφελος. Καταρχήν, γιατί να σκοτώσεις μια γυναίκα την ώρα που δεν σου έχει γράψει ούτε σπίτι, δεν έχεις όφελο. Μου έκανε το πληρεξούσιο. Γιατί με έστειλε να κάνω κάποιες διαδικασίες συντράφως, να τις πηγαίνω τη σύνταξη επειδή δεν έβγαινα απ' έξω. Και λες. Μετά πώς προχώρησε και σε συμβόλαιο ότι θέλει να γράψει το σπίτι στην Τζορτζίνα, άρα θα περάσει εσάς στην οικογένεια και μόλις ενηλικιωθεί η Τζορτζίνα στην Τζορτζίνα. Δηλαδή θέλει να φωνάξει συμβολιογράφο, να προχωρήσει σε διαθήκη. Αυτό ήταν δικό της θέμα, το είχε αναφέρει, δεν είχε προχωρήσει σε τίποτα απολύτως. Μάνα μου, είναι σε μια τραγική κατάσταση. Τραγική. Δεν ξέρει τι να μου πρωτοποιεί. Η μάνα μου υπεραγαπούσε τα παιδιά και την Τζορτζίνα ειδικά. Φαντάζομαι που την κράταγε και τώρα σε αυτή την κατάσταση. Τι μαλένα από μικρό παιδί.
Την Μπέμπα. Γιατί λένε ότι οι γονείς δεν εμφανίζονται, δεν έχουν κάνει αδελφή. Γιατί οι άνθρωποι είναι σοβαροί. Οι άνθρωποι πνιθούν. Ακόμα. Όταν δημοσίευσαν την είδηση ότι έφυγε και το τρίτο παιδάκι της οικογένειας, η Τζορτζίνα, λένε ότι πήρες αμέσως εσύ την εφημερίδα και είπες να κατέβει αυτή η δημοσίευση. Ναι. Τους πήρα τηλέφωνο και τους λέω κατεβάστε το, γιατί δεν είχα ειδοποιήσει γιαγιάδες και τα σχετικά δεν γνωρίζανε τίποτα. Δεν ρώτησες γιατί λέει, μιλάτε κατάσταση... για περίεργο θάνατο. Όχι, δεν μιλήσανε για περίεργο θάνατο. Το έγραφα, μου το έστειλαν το δημοσίευμα, το είδα. Όχι, όχι. Μα το είδα το δημοσίευμα. Υπάρχει και μήνυμα που τους το είπα, τους λέω συγκεκριμένα στον κύριο Τριανταφυλόπουλο, αν δεν κάνω λάθος, και σε άλλη μία εφημερίδα και τους λέω κατεβάστε το, δεν έχουν ειδοποιηθεί γιαγιάδες, θα πάθουν τίποτα. Ναι, πέρα από αυτό, το αν θα πάθουν οι γιαγιάδες κάτι. Εσένα, σαν πατέρα, δεν σου προξενούσε εντύπωση ότι οι δημοσιογράφοι άρχισαν να αναφέρονται σε ένα περίεργο περιστατικό που συνέβηκε με τον τρίτο θάνατο? Δεν μπήκα να διαβάσω τίποτα επί τόπου. Κύριε Παπαδόπουλε, θέλετε αμέσως μετά να δώσετε απάντηση, γιατί η εντολέα σας θέλει για τις φωτογραφίες από το CD να δώσει τη δική της απάντηση. Μάλιστα. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, λοιπόν, θα δούμε τι λέει η Ρούλα για αυτές τις φωτογραφίες. Παρακαλώ. Σε πολύ λίγο θα σας πω για τους 5 πρώτους που θα κερδίσουν αυτά τα ημερολόγια της εκπομπής. Ρούλα, πάμε πρώτα με τη δική σου είδηση. Πότε αναμένεται η έκθεση Μπουζιάννη, δηλαδή για την Τζορτζίνα? Επειδή περιμέναμε μέρα-μέρα και μας είχαν πει μετά το Πάσχα, επικοινωνήσαμε λοιπόν και μάθαμε ότι η έκθεση θα παραδοθεί σε 10 ημέρες από σήμερα. Σε 10 μέρες λοιπόν αναμένεται το τελικό πόρισμα. Και εδώ που παίζει μέσα, για να το πούμε, ναι, γιατί το συζητούσαμε στη σύσκεψη, είναι ότι ενδεχομένως υπάρχει και ένα σημείο που μδένει λίγο με τη Μαλένα. Ακριβώς, Ζήνα, οι πληροφορίες μας θέλουν να έχει αποτυπωθεί, να αποτυπώνεται σε αυτή την έκθεση η εκφύλιση υπατικών κυττάρων, όχι σε τόσο μεγάλη έκταση βέβαια όσο στην Μαλένα, στην πρώτη έκθεση της ιατροδικαστικής υπηρεσίας. Βέβαια δεν ξέρουμε τι άλλα ευρήματα μπορεί να βρεθούν, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν θα υπάρχει κάτι που να κάνει μπαμ. Πάντως, για το τελικό πόρισμα, σε αυτό που βρέθηκε η κεταμίνη. Ενδεχομένως υπάρχει και αυτό το οποίο είδαμε και στη Μαλένα, που κατέληξε σε υπατική ανεπάρκεια, κυρία Τσάκωνα, αλλά βέβαια, για την εκφύλιση. Για την εκφύλιση ήθελα να πω, γιατί μου διευκρίνησαν πάρα πολύ έντονα ότι δεν είναι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Υπάρχει ένα μικρό ερωτηματικό που ενδεχομένως σε επόμενες μέρες να μας απασχολήσει, εάν έχει δοθεί ένα τόσο μεγάλη δόση δηλητηρίου. Μάλιστα. Έπρεπε να ήταν λίγο περισσότερο. Κύριε Λέω, να δώσω σε εσάς το λόγο τώρα και μετά θα κλείσουμε με τον κύριο Παπαδόπουλο. Μία φράση έτσι με βάση τις συνεντεύξεις που είδαμε από την οικογένεια, ειδικά τις αρχικές. Ένα ερώτημα περισσότερο, έτσι, που νομίζω αντιλαμβανόμαστε όλη την απάντηση. Επειδή είμαστε όλοι γονείς, ξέρετε, εδώ είχαμε την ευτυχία εντός εισαγωγικών για την υπόθεση, το παιδί να δείξει ένα δείγμα, ο παιδίατρος να το πάει σε παιδοκαρδιολόγο, μιλάω για την Ήρυδα, η οποία βρέθηκε στο ιστολογικό εργαστήριο με αυτό το έβριμα. Και το ερώτημά μου είναι πόσα παιδιά στα αλήθεια έχουν περάσει από παιδοκαρδιολόγο και μετά βρίσκονται με ένα σοβαρό πρόβλημα χωρίς να έχει διαγνωστεί από τη συγκεκριμένη ειδικότητα. Σωστό το ερώτημα. Κύριε Παπαδόπουλε. Βγήκαν οι φωτογραφίες και τα ντοκουμέντα στην ΠΑΜ. Είπαμε, ήταν στα αρχεία εκεί. Τα εντόπισαν κάποια στιγμή στον ανθρωποκτονιών στην Πάτρα, στην ασφάλεια. Η Ρούλα τι σας είπε για αυτές τις φωτογραφίες? Τι θέλει να πει δηλαδή και τι θέλει να ακουστεί? Πρώτον, ήταν ένα σοκ η δημοσίευση των φωτογραφιών του νεκρού μωρού και η κοινοποίηση μιας στιγμής για ένα βρέφος το οποίο από μόνο του είναι εξαιρετικά. Βέβαια, δεν κοινοποιήθηκαν οι φωτογραφίες, κοινοποιήθηκαν τα σημάδια. Να τις απαντήσω τη Ρούλα, γιατί ξέρω ότι μας βλέπει. Μόνο τα σημάδια. Έτσι. Συμφωνεί. Ακριβώς. Και πάλι όμως και αυτό δεν πάβει να είναι πραγματικά ίσως και μια παραβίαση και στο χώρο και στη μνήμη του εκλειπώντος, που στην προηγουμένη περίπτωση είναι το μικρό κοριτσάκι. Την αλήθεια δεν αναζητά και η εντολέα σας? Γι' αυτό και κάνει γονιδιακό έλεγχο. Την αναζητά την αλήθεια. Υπάρχουν κάποιοι προβληματισμοί σχετικά με το αν πράγματι οι φωτογραφίες αφορούν την Ήρυδα. Αυτό είναι αναζητούμενο. Σωστά το λέτε αυτό. Υπάρχει ένας προβληματισμός, θα αποτελέσει αντικείμενο έρευνάς μας και ίσως να έχουμε ανατροπή
σημαντική και σε αυτό το επίπεδο. Εννοείται. Να μην είναι η ήριδα, εννοείται, στις φωτογραφίες που είδαμε. Αφού είναι σημαδάκια, μικρά, δεν έδειξε ο Πέτρος. Πρέπει να απαντήσει. Έχουμε διατύπωση. Είναι πολύ σοβαρό. Είναι πολύ σοβαρή η αιχμή, κύριε Παπαδόπουλε. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι εσείς αυτή τη στιγμή είστε σε μια δύσκολη θέση και εκπροσωπείτε την εντολέα σας, η οποία ενδεχομένως να έχει αυτή την αμφιβολία. Να τη διαβεβαιώσω, επειδή γνωρίζω ότι μας βλέπει, ότι δυστυχώς ή ευτυχώς οι φωτογραφίες, οι οποίες, τα ευρήματα μάλλον, τα οποία φιλοξενήσαμε στην εφημερίδα το προηγούμενο Σάββατο. Επειδή είναι κοντινά, γι' αυτό το λέμε, δεν δείχνει κάτι άλλο. Είναι της Ήρηδος και μάλιστα εγώ τις είχα στην κατοχή μου εδώ και ένα μήνα. Και αν δεν έβλεπα αυτή την προσπάθεια συγκάλυψης ή απόπειρα συγκάλυψης ή αυτό το μπάχαλο το οποίο επικρατεί, δεν θα τις δημοσίευα. Όμως, αναγκάστηκα, κύριε Παπαδόπουλε, και θέλω να συμπλέψουμε σε αυτό, γιατί και εσείς επιζητείτε την αλήθεια, να πιαστούμε χέρι-χέρι και να τραβήξουμε το δρόμο μας. Αναγκάστηκα, επειδή σε αυτή την υπόθεση θα πρέπει να διερευνηθούν τα πάντα και επειδή σε αυτές τις φωτογραφίες απαθανατίζονται κάποια πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα, τα οποία τώρα ψάχνουν πλέον οι αρχές. Νομίζω ότι έκανα το χρέος μου, αλλά να μην ανησυχεί, εντολέα σας, είναι η φωτογραφία της Ήρηδας. Άρα λέει ο Πέτρος ότι είναι η Ήρηδα. Παρότι δεν φαίνεται το παιδί, είναι η Ήρηδα. Υπάρχει διατυπωμένη άποψη και πληροφόρηση η οποία θέτει κάποιες αμφιβολίες στο ζήτημα αυτό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Όταν θα μπορούμε να μιλήσουμε συγκεκριμένα και όσο χρόνο θα χρειαστούμε για να υπάρξει μια τέτοια σιγουριά και βεβαιότητα πάνω στο θέμα, τότε θα το κάνουμε, όταν θα είμαστε απολύτως σίγουροι. Πάμε και σε ένα τελευταίο ερώτημα. Για το θέμα των φωτογραφιών, επιτρέψτε μου. Πέρα από την αποστολή μου ως υπερασπιστής της κατηγορουμένης σε συγκεκριμένη υπόθεση, είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να απασχολήσει την κοινωνία μας, το πώς αυτές οι φωτογραφίες, ενώ υπήρχαν, αν πράγματι απεικονίζουν την Ήρηδα και δείχνουν το πρόσωπο του παιδιού, δεν έφτασαν ακόμη και μέχρι σήμερα που μιλάμε στον εισαγγελέα, από όποιον τις είχε στην κατοχή του. Θα πρέπει να. Άρα γι' αυτό πρέπει να συμπλέψει η Ρούλα με τον Πέτρο για να βγει και για εκείνη για την αλήθεια από ότι έφυγαν τα τρία της παιδιά. Στη δύσκολη θέση που βρίσκομαι, ασκώντας τα υπερασπιστικά καθήκοντά μου και έχοντας απέναντί μου έναν δημοσιογράφο που είναι και φίλος, θα πω ότι θα ήταν διαφορετικά. Θα κρινόταν διαφορετικά η χρήση των συγκεκριμένων φωτογραφιών αν κατέληγαν πρώτα στον αρμόδιο εισαγγελέα και στη συνέχεια να δημοσιευτούν. Ξέρετε κάτι, κύριε Παπαδόπουλο, μπορεί να μην κατέληγαν ποτέ. Επίσης είναι, συμφωνώ. Και το οποίο εδώ έδωσε λύση και στην Ρούλα, γιατί τα έφερε στο φως, ως αλήθεια. Επειδή είναι ένα επιχείρημα το οποίο το ακούμε πολύ μεγάλο, κύριε Παπαδόπουλο, επιτρέψτε μου λίγο. Να πω το εξής. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να δούμε ποιος είναι αυτός ο φορέας άσκησης δημόσιας εξουσίας, ο οποίος είχε στην κατοχή του αυτό το CD και στη συνέχεια το διοχέτευσε περαιτέρω με δική του πρωτοβουλία χωρίς να το παραδώσει πιο πριν στο αρμόδιο όργανο της πολιτείας, για ποιο λόγο το έκανε και με τι κίνητρο και βέβαια το κυριότερο τι αντάλλαγμα είχε. Λοιπόν, διότι αν έχει υπάρξει και αντάλλαγμα... Πέτρο, με πιέζει ο χρόνος. Όχι, δεν μπορώ να το ένα λεπτάκι αν θέλεις, αντάλλαγμα, δεν υπάρχει κανένα αντάλλαγμα. Δεν υπάρχει κανένα αντάλλαγμα. Το δημοσιογράφο. Επιτρέψτε μου, κύριε Παπαδόπουλε, δεν υπάρχει κανένα αντάλλαγμα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγωνιούν για την αλήθεια και επειδή έβλεπαν προφανώς τον μπάχαλο το οποίο υπάρχει. Να ρωτήσω κάτι. Υπονοεί η εντολέα σας, μισό. Υπονοεί η εντολέα σας ότι μπορεί να τα έδωσε ο Μανός. Τα είχε η εντολέα σας αυτά. Όχι, και δεν υπονοεί γιατί. Εντάξει, η θέση ήθελα να το ρωτήσω. Δεν τα είχε ούτε ο Μάνος. Ωραία, αλλά, γι' αυτό. Λέμε ήθελα το να το ρωτήσω. Εάν κάποιος ήθελε την ανακάλυψη της αλήθειας, αυτό το CD θα το παρέδιδε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι δεν συνέβη κάτι τέτοιο και είναι δικαιολογημένο, όχι ως υπερασπιστής. Να σας πω κάτι, κύριε Παπαδόπουλε. Υπήρχε ένα CD με υλικό που αποκάλυψε ο Πέτρος και αφορά στο Δημήτρη Λιγνάδη. Και μετά το CD αυτό και της εφημερίδας BAM, πήγαν ξανά στο σπίτι του Λιγνάδη και έκαναν την έρευνα γιατί φαινόταν. Σε κάθε περίπτωση. Γιατί φαινόταν ότι είχαν πάει από την εισαγγελία εκεί, αλλά δεν τα είχαν μαζέψει όλα. Έτσι. Σε κάθε περίπτωση... Για να το ολοκληρώσουμε γι' αυτό. Έτσι. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν μπορεί να πει ο κύριος Κουσουλός από πού το πήρε, ούτως ώστε να μπορέσει να φωτιστεί η έρευνα για να δούμε ποιο το έδωσε, με ποιον τρόπο το απέκτησε. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, το καταλάβαμε. Πρέπει να πάω. Αν κληθώ από τον εισαγγελέα, θα παραδώσω τα ευρήματα, αν κληθώ, αλλά δεν θα αποκαλύψω ποτέ την πηγή για όνομα του Θεού. Συχνά κατηγορίες σε βάρος ιατροδικαστών, οι οποίοι διαθέτουν δημόσια θέση και εκτελούν τα καθήκοντά τους κατ' εντολή της πολιτείας,
ή σε βάρος γιατρών ή σε βάρος άλλων επιστημόνων. Έχει ενδιαφέρον να δούμε, ας κρίνουμε και από την άλλη πλευρά. Ωραία. Αυτόν που φέρεται να έχει ένα σημαντικό στοιχείο και να το διοχετεύει. Πρέπει να ολοκληρώσουμε. Να τα αρχεία τα είχε δικό της άνθρωπο και τα έσβηνε με μια απάντηση ναι ή όχι. Όχι, ερευνάται, ψάχνουμε να βρούμε ποιος διοχέτευσε την είδηση και θα ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της σε ποινικό επίπεδο και όχι διεκδικώντας αποζημίωση, τονίζω. Μία τελευταία κουβέντα για τους ιατροδικαστές, γιατί έχω έναν καλό φίλο μου ιατροδικαστή που. Κύριε Παπαδόπουλε, με πιέζει ο χρόνος. Τελειώνω με αυτό. Υπάρχουν για μένα δύο κατηγορίες ιατροδικαστών σε σχέση με την υπόθεση Πισπυρίγκου. Αυτοί που είδαν και αυτοί που δεν είδαν. Αυτοί που έκαναν νεκροψία, νεκροτομή και αυτοί που βασίζονται σε φωτογραφίες οι οποίες έχουν έρθει από άγνωστη προέλευση, δεν ξέρουμε αν είναι ακριβείς, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο δεν έχουν φτάσει στις αρχές και είναι άγνωστα τα κίνητρα αυτών που τις είχαν στην κατοχή τους. Έχουμε λοιπόν εξαιρετικούς επιστήμονες σε κάθε περίπτωση, αλλά δύο διαφορετικές κατηγορίες αυτών που βεβαιώνουν πράγματα που είδαν με τα μάτια τους και αυτών εύχομαι, που. Εύχομαι, συγγνώμη, δεν διακόπτω ποτέ. Απλά εύχομαι με αυτόν τον τρόπο να μην προσπαθεί, που πιστεύω ότι δεν το κάνει για αυτόν τον λόγο, να διαβάλει τους δύο εξαιρετικούς συναδέλφους οι οποίοι χειρίζονται την υπόθεση. Ίσα. Ο κ. Καρακούκης και ο κ. Πραγματογνώμονες. Ο κ. Καλόγρες. Δεν κάναν την νεκροτομή μεν, αλλά είναι πραγματογνώμονες ορισμένοι. Σα ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Πρέπει να ταξιδέψουμε. Έχουν έρθει καλεσμένοι εδώ και πρέπει να ταξιδέψουμε. Όλη την ώρα είμαστε παρέα και παρέα κάναμε και το σημερινό ταξίδι για το θρίλερ της Πάντρας. Κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λέων, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή ολό τριήμερο, γιατί από Δευτέρα έχετε, από Τρίτη έχετε πολλές δίκες μπροστά σας και θα σας χάσουμε. Οι 5 πρώτοι τώρα στο τηλεφωνικό κέντρο και στη Γογό Κιούση. 212-212-73-50 και 51. Λοιπόν, πάμε ταξίδι, πάμε Κωνσταντινούπολη. Βεβαίως. Πού πάρκαρες? Λοιπόν, γύρισαμε για να φύγεις. Είναι πολύ, πολύ διαφορετικές οι συνθήκες που συνάντησα 2 χρόνια μετά με μια οικονομία πραγματικά στα χειρότερά της. Για έναν τουρίστα συμφέρει πλέον να πάει εκεί. Αγοράζεις άνθρωπο που λέει ο λόγος. Πήγαμε σαφώς στην Αγία Σοφιά. Για προσωπικούς λόγους αρνήθηκα να μπω μέσα γιατί είδαμε μια πολύ κακή αντιμετώπιση των Τούρκων προς τον Έλληνα. Γιατί πλέον η Αγία Σοφιά είναι ένας μουσουλμανικός ναός. Αυτό όμως που μ' άρεσε στο ταξίδι μας αυτό και θέλω να ευχαριστήσω τη Μαρία Σημεωνίδη είναι ότι καταφέραμε να πάμε και να συναντήσουμε Ρωμιούς στην ασιατική πλευρά. Πήραμε το καράβι, πήγαμε απέναντι, γνωρίσαμε Ρωμιούς, συγκινηθήκαμε, παρακολουθούν την εκπομπή σου Ζήνα μου, αναφερθήκανε στον Γιώργο Καραϊβάς. Πολίτικη κουζίνα γευτήκαμε, ένα όμορφο οδηπορικό, γιατί έχουμε κάνει και μια συνέντευξη που θα τη δούμε την άλλη εβδομάδα με ένα αγαπημένο πρόσωπο, που θέλω να ευχαριστήσω τον παραγωγό μου, τον Παύλο τον Χρυσοδούλου, την Ear Parking και τη Fuji Film που είναι αρρωγή σε αυτήν έτσι, την εικόνα. Έτσι να τα λέμε, γιατί και εμείς που από σένα τα παίρνουμε αυτά. Εμείς έχουμε τη δική σου ψυχή μέσα σε αυτά και δεν βάζουμε μία. Είμαστε άφραγκοι στη δική σου ψυχή. Οπότε τα ευχαριστώ μας να είναι έντιμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, χάρη μου. Πάμε να δούμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Το ταξίδι μας στην Κωνσταντινούπολη μόλις ξεκίνησε. Θα γνωρίσουμε Έλληνες που ζουν εδώ. Θα γνωρίσουμε Τούρκους που μιλάνε άπτεσα ελληνικά. Θα πάμε στη Χαλκιδόνα, στην ανατολική πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Αγιά Σοβιά, μια ονειρεμένη βόλτα στην Κωνσταντινούπολη, μόλις ξεκινά για την κάμερα της εκπομπής Αλήθειες με τη Ζήνα. Έχουμε αρχίσει και διασχίζουμε την πλατεία Ταξίμ. Όποιος θέλει μπορεί να πάρει όμως το τραμ που περνάει τώρα από πίσω μου, πληρώνει 6 λίρες, ένα ανύπαρτο ποσό και μπορεί να διασχίσει όλη την πλατεία Ταξίμ, να κάνει τη στάση του για να πάει σε όποιο μαγαζί θέλει.
Ναι, σίγουρα αυτό. Έχουμε πάρει το πλοιάριο και έχουμε περάσει στην ασιατική πλευρά της πόλης και έχω τη χαρά δίπλα μου να έχω την Μέρη, η οποία είναι πολύ καλή φίλη, Ρωμιά. Βρισκόμαστε στην Ψαραγορά. Ναι, είμαστε στη Χαλκιδόνα, στην περίφημη ιστορική Ψαραγορά. Πάντα τα πιο φρέσκα, τα πιο καλά, η ποιότητα πολύ καλή και είναι μια ευχαρίστηση να κάνουμε ψώνια από την Ψαραγορά. Δυστυχώς οι τιμές και η οικονομία δυστυχώς πάει χάλια και για μας όλους εδώ και το να ζούμε είναι πολύ δύσκολο. Ο κύριος Γρηγόρης. Ο ίδιος. Ηλικία 50, 55. Ηλικία 81. Είστε από τους παλιούς Ρωμιούς. Από τους παλιούς Ρωμιούς της Κωνσταντινούπολης. Και παρόλα αυτά, επειδή βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό ζαχαροπλαστείο, ναι, εδώ στο Μπαϊλάν, που μετρά περίπου 100 χρόνια ζωής, είστε εδώ μέσα στην κουζίνα και ναι, φτιάχνετε και καφέδες. Όλα τα φτιάχνουν, ε. Είμαστε εδώ από το 64, είμαι. Τι μήνυμα έχετε να στείλετε σε όλους τους Έλληνες που μας βλέπουν σήμερα? Πρώτα απ' όλα την υγεία μας να έχουμε, να είμαστε στα πόδια και να αγαπούμε ο ένας τον άλλον. Κυρία Δανάη, πόσα χρόνια ζείτε εδώ? Τον καιρό που γεννήθηκα. Ρωμιά, Βέρα Ρωμιά. Αυτό που έχω δει εδώ στη Χαλκιδόνα που ήρθαμε από την απέναντι πλευρά, που πήραμε το πλοίο και ήρθαμε να σας δούμε, είναι ότι είστε πολύ αγαπημένοι και δεμένοι εδώ οι Ρωμιοί. Λίγοι μείναμε, πρέπει να είμαστε αγαπημένοι και ενωμένοι για να μπορούμε να κρατάμε τα μνημεία μας, τους συλλόγους μας, τους συνδέσμους μας. Η Ζήνα Κουτσελίνη την παρακολουθώ κάθε μέρα η ώρα 12, μου αρέσει πολύ, είναι πολύ καθώς πρέπει κυρία, ξέρει και συντονίζει πολύ ωραία τους καλεσμένους της και την εύχομαι κάθε επιτυχία. Άλλη μία Ρωμιά. Ναι, όλη η Ρωμιά, και όταν με ρωτάνε οι Τούρκοι από πού είστε, επειδή καταλαβαίνουν από ότι... Λέω, εσείς μας βρήκατε εδώ, εμείς εδώ είμαστε. Είμαι πρόεδρος στην Πατριαρχική Κατασκήνωση της Νήσου Πρώτης. Εργαζόμαστε όλο το καλοκαίρι για τα παιδιά. Στην πανδημία βέβαια ήμασταν κλειστά. Τώρα εύχομαι φέτος πια να λειτουργήσει η κατασκήνωση. Αυτές τις μέρες κάνουμε ένα μπαζάρ προς όφελος των παιδιών. Ασχολούμαστε με φιλανθρωπικά. Σας συνδέει κάτι με την Ελλάδα? Τι λες, δύο παιδιά και μια εγγονή. Τι μήνυμα έχετε να στείλετε σε όλους τους φίλους Έλληνες και Ελληνίδες που μας βλέπουν μέσα από την εκπομπή της Ζήνας? Να μας αγαπάνε, να ξέρουν που τους βλέπουμε εμείς, γιατί σε όλα τα προγράμματα λένε στους φίλους μας του Καναδά, της Αυστραλίας, της Αμερικής, ποτέ της Κωνσταντινούπολης. Και το έχουμε πάρα πολύ. Και της Κωνσταντινούπολης, λοιπόν, τους φίλους μας, στέλνουμε την μεγάλη μας αγάπη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη μου, για αυτό το υπέροχο ταξίδι. Να πω ότι 5 πρώτοι που τηλεφώνησαν είναι η Παιδιαδητάκη Κατερίνα, Γρηγοράτος Δημήτρης, Ταμπουλά Εύη, Βασιλοπούλου Γιαννούλα και Τριπολιτσιώτου Ελένη. Την επόμενη φορά, Γογούλα, να βάζεις και από πού. Μας πήραν και πού πάει το βιβλίο. Στην παρέα μας είναι η Κλέλια Χαρίση. Κλέλια μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δημοσιογράφος, ποιήτρια, είσαι ανταποκρίτρια του Εθνικού Κήρυκα της Νέας Υόρκης και είσαι σήμερα εδώ γιατί ταξίδεψες στους Αγίους Τόπους. Ναι, εγώ θα σας μεταφέρω σήμερα στη βασιλεύουσα της Ιεροσύνης, τα Ιεροσόλυμα. Ένα ταξίδι ζωής για όλους μας. Εμείς είχαμε την τύχη να το βιώσουμε και σαν ταξιδιώτες αλλά και σαν δημοσιογράφοι. Το να βιώνεις τη Μεγάλη Εβδομάδα και την Ανάσταση στον τόπο που ο Χριστός πάτησε, έκανε τα θαύματα. Είναι και τα πλάνα που μας έδωσες, είναι για τον κήρυκα της Νέας Υόρκης και μας έδωσες και εμάς κάποια. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Εθνικό Κήρυκα που μας επέτρεψε και ευχαριστώ και σένα, γιατί σκοπός μας είναι όλα τα μίντια να μεταδίδουν αυτήν την αγιοσύνη που πατήσαμε σε αυτούς τους Άγιους Τόπους. Εδώ βλέπετε το ναό της Αναστάσεως, τον Πανάγιο Τάφο, τη στιγμή που έρχεται η αφή της φλόγας από τον Πατριάρχη των Ιεροσολύμων, τον Θεόφιλο τον Τρίτο, όπου για όσους δεν γνωρίζουν, τι να σας πω τώρα, έγινε ένα ολόκληρο πανηγύρι. Συνυπήρξαμε οι Κόπτες, οι Αρμένοι,
οι Άραβες οι Ορθόδοξοι, οι Έλληνες οι Χριστιανοί και οι Ορθόδοξοι. Συνυπήρξαμε όλοι μαζί μέσα στον Πανάγιο Τάφο. Περιμέναμε, εδώ βλέπετε στην αρχή, 8 ώρες όρθιοι για να απολαύσουμε αυτήν την υπέρτατη ευλογία τη στιγμή, όπου ο Πατριάρχης συνοδευόμενος από τον Πατριάρχη των Αρμενίων, μόνο οι δυο τους μπαίνουν μέσα, επισφραγίζεται για όσους δεν ξέρουν, με μελισσοκέρι ο Πανάγιος Τάφος. Μετά γίνεται η λιτανία του Πατριάρχη Ιεροσολύμων κατά την είσοδό του στον Ναό της Αναστάσεων. Αποσφραγίζεται, μπαίνει μέσα με τον Αρμένιο Πατριάρχη, προσεύχεται για όλους μας και κάπως έτσι έρχεται η έλευση του Αγίου Φωτός και κάπως έτσι τη νύχτα όλη η Ορθοδοξία, όλος ο χριστιανισμός απανταχού παρών σε όλη την γη λαμβάνει το Άγιο Φως. Δεν μπορώ, δεν μου επιτρέπετε να πω αυτό. Με αυτό το θέμα το ζηλεύω, με αυτό το ρεπορτάζ, αλλά θέλω να με αξιώσει ο Θεός, η Παναγία και οι Άγιοι μας, να έρθει η στιγμή που κάποια στιγμή θέλω να είμαι κι εγώ εκεί και να ζήσω αυτό. Ανατρίχιασα, τους έκανα όσο και, το περιγράφεις κι εσύ τόσο ζεστά και τόσο όμορφα. Ο Χάρης ανατρίχιασε και ο Χάρης. 7 φορές, κάθε χρόνο, φέτος δεν πήγα μόνο και ζηλεύω την Κλέλια πραγματικά. Χάρη μου, μπορώ και Ζήνα να σου μεταφέρω κάτι. Αυτό που εσείς κάνετε αυτή τη στιγμή μέσα από εμάς, ένας γέροντας στο μοναστήρι, όπου έγινε το πρώτο θαύμα του Κυρίου, και μας μίλησε, μας έκανε ένα φοβερό κήρυγμα. Μου εξήγησε, εδώ είμαστε στην έρημο, όπως βλέπετε, στο Άβατο Μοναστήρι του Αγίου Σάβα. Πριν πάτε στον Ιορδάνη, Ναι, δεν. Τι σου εξήγησε, για πες μου. Μας είπε ένα πράγμα. Εδώ ο Χριστός επέλεξε, ο Κύριος, να πατήσει στα Ιεροσόλυμα και να γίνουν όλα όσα έγιναν, αλλά μη γινόμαστε, μου λέει, ειδωλολάτρες. Επέλεξε τη γη, τον πλανήτη μας, για να έρθει να γίνει ο άνθρωπος, ο θεάνθρωπος που μετά θα μας δώσει την ευλογία για την δεύτερη Ανάσταση την οποία όλοι περιμένουμε. Οπότε αυτό που εσύ κάνεις είναι αυτή τη στιγμή, αυτό που κάνεις Χάρη εσύ που είμαστε όλοι εδώ και μεταλαμπαδεύουμε αυτήν την ομολογία πίστεως, την ομολογία πίστεως από τους μοναχούς μας που βρίσκονται στα μοναστήρια εκεί και μας αγκάλιασαν με την ευλογία τους, έχω να πω ένα πράγμα. Ακόμα δεν έχω συνειδητοποιήσει εγώ που βρέθηκα σε ένα γκρουπ 22 ανθρώπων, όπου μοιραστήκαμε ξαφνικά, ανοίξαμε τις ψυχές μας όλοι και μιλήσαμε για τα προβλήματά τους ο ένας με τον άλλον και ξαφνικά γυρίσαμε πίσω, νιώθοντας ότι δεν έχουμε προβλήματα στη ζωή μας. Αυτή είναι η τεράστια, πιο μεγάλη ευλογία που μπορούμε να έχουμε. Και εκεί όπου πάτησε ο Χριστός, εκεί όπου γεννήθηκε. Εκεί που η Παναγία, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, της ανακοίνωσε ότι θα γίνει το μεγάλο θαύμα και θα γίνει η μητέρα του Κυρίου, ο τάφος της Παναγίας, το σπίτι της Παναγίας. Το πρετόριο, η φυλακή. Απέρτατα, το πρετόριο που πήγαμε εδώ, η ναι, φυλακή του Χριστού, κοιτάξτε. Εσύ τα ξέρεις όλα, εδώ βρίσκεται μου. Το πρετόριο. Για να το δουν μπροστά και οι τηλεθεατές μας. Εδώ μέσα ο Χριστός, παρακαλώ, τα πόδια, του και ήταν αλυσοδεμένο χέρια πόδι. Τον δέσανε αλυσοδεμένο και πιο κάτω είναι η φυλακή του Βαράβα. Εδώ μέσα ο Χριστός πέρασε ό,τι πέρασε, προετοιμαζόμενος για τα μεγάλα του πάθη. Εδώ ακολουθήσαμε, εδώ στο πρετόριο. Ο ιερέας που βλέπετε ακολουθεί οι βασιλικές, οι μεγάλες αυτές προσευχές, για να ακολουθήσουμε εδώ, κοιτάξτε, αυτό θα το σηκώσει στην πορεία ο ιερέας τη Μεγάλη Παρασκευή, για να μπορέσει να... Αυτό το να κόκκινο μαντήλι εμένα με βάζει τελείως στο σώμα και αίμα του Χριστού όταν το βλέπω πάνω στο Σταυρό και δεν το συνηθίζουν όλες οι εκκλησίες εδώ στην Ελλάδα. Έχω δει μερικές μετά που βάζουν το λευκό μετά την Ανάσταση. Ακριβώς. Αλλά δεν έχω δει έτσι. Εδώ θα ακολουθήσει ο ιερέας που θα έρθει ο δεσπότης έπειτα μετά από αυτές τις μεγάλες προσευχές μέσα στο πρετόριο. Ακολουθεί μετά τη δέηση και έρχεται όπως θα... Νάτος, εδώ ο δεσπότης ακολουθεί στιγμή προς στιγμή από την ώρα που ο Χριστός βγήκε από τη φυλακή του όλη την πορεία προς τον Γολγοθά, με άκρος την αναπαράστασή του μέχρι να φτάσει στο σημείο του Γολγοθά. Όπου εκεί πέρα ο Χριστός ανεβαίνει πάνω, σταυρώνεται για μας και μετά ανασταίνεται. Εδώ είναι στο σημείο που ανεβαίνει στο Γολγοθά. Ο Γολγοθάς, για όσους δεν ξέραμε και κάτι που εγώ δεν ήξερα, εγώ νόμιζα θα πάω στο Γολγοθά και θα ακολουθήσω μια διαδρομή πάνω στο χώμα της ερήμου. Όχι, ο Γολγοθάς, επειδή η Νέα Ιερουσαλήμ είναι στημένη πάνω από τα 3-4 μέτρα της παλιάς Ιερουσαλήμ, είναι στο βράχο, είναι μέσα στο Ναό της Αναστάσεως, στο βράχο όπου ο Χριστός σταυρώθηκε. Και κάτι άλλο να σας πω, κάτι που με συγκίνησε. Ξαφνικά μία από τις μέρες που πήγαμε να ανάψουμε το κηρύγμα στον Πανάγιο Τάφο,
άπειρες γυναίκες, γιατί εκεί μέσα είναι και αποκαθήλωσης. Με το που μπαίνει στο ναό είναι αποκαθήλωση. Άπειρες γυναίκες με μύρο αλήφανε κάτω, πάνω στην αποκαθήλωση. Διαβάζανε, προσεύχονταν και ακουμπούσαν τα μαντήλια τους και κλαίγανε πάνω στο σημείο. Ο Πανάγιος Τάφος είναι αυτός. Όπως βλέπετε, εδώ μέσα μπαίνεις και είναι ο τάφος και το σημείο. Ένας-ένας, να πούμε, μπαίνει μέσα και υπάρχει άτομο απ' έξω που σου δίνει την άδεια και. Ακριβώς, μπαίνει στην άδεια. Οφείλουμε να πούμε ότι το Πατριαρχείο ήταν πάρα πολύ ευγενικό μαζί μας και ο Πατριάρχης. Εγώ έχω ζητήσει να κάνω μια συνέντευξη με τον Πατριάρχη. Το έχω θέλω να πολύ. Σας πω ότι εξαιρετικός. Αυτός ο άνθρωπος, να το, εδώ. Που αλήφουν με πύρο το σημείο της αποκαθήλωσης. Όσο και να μιλάμε, Κλέλια, είναι τόσο ταπεινό αυτό το ταξίδι. Είναι πολύ λίγα αυτά που μπορώ να πω σε σχέση από αυτά που βίωσα. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι εγώ θα επανέλθω, γιατί κάθε φορά που θα επανέρχομαι σε αυτούς τους Άγιους Τόπους και θα προσεύχομαι, εδώ είμαστε στον Ιορδάνη, τον ποταμό, παίρνουμε την ευλογία στο σημείο που ο Χριστός βαφτίστηκε στον Ιορδάνη. Αχ... Τα βλέπω, παιδιά, αυτή τη στιγμή και... Θα ξαναζείς. Συγκινούμε, ναι. Είναι το κίνητρο που δίνουμε στον κόσμο να κάνει κάποια στιγμή αυτό το ταξίδι. Κάθε φορά, Ζήνα μου, που πας εκεί, νιώθεις σαν να τα βλέπεις για πρώτη φορά. Ναι. Νιώθεις... Είναι αλλιώς η ψυχή σου. Είναι αυτό που λες, είναι καταδεκτική η ψυχή σου να τα δει κάθε φορά. Είναι και πιο ανοιχτή για να το δεχτεί πιο ουράνια. Έτσι. Κλέλια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να τα ξαναπούμε. Καλή Ανάσταση, δηλαδή Χριστός Ανέστη, αυτό που λέμε, και η Ανάσταση του Κυρίου ας είναι φέτος αυτή που θα μας ευλογήσει όλους να λάβουμε το φως μπροστά μας και να ακούμε με τα μάτια της ψυχής μας. Και ας είναι η σημερινή μας κουβέντα η αρχή για να ταπεινωθούμε, που λέω εγώ, να μας ακούσει ο Θεός και να τα φέρει όλα πιο γλυκά. Την οποία υπέρτατη ταπείνωση έλαβα κοιτώντας τα μάτια όλοι μας, τους μοναχούς, σε αυτά τα μέτρητα μοναστήρια της Ορθοδοξίας που επισκεφτήκαμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Φτάσαμε στο τέλος. Χάρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Ζήνα. Έχουμε συνέχεια από Κωνσταντινούπολη και άλλα ταξίδια που θα δείξουμε. Ναι, πάμε Λονδίνο. Θα κλείνω από τώρα, βλέπεις, μην τα δω αλλού. Δημήτρη, Πέτρο, Ρούλα, εμείς θα τα πούμε την Τρίτη. Καλό τρίμερο. Καλό τρίμερο. Καλή Πρωτομαγιά. Εννοείται. Εργατιά. Αγώνας. Να πιάσουμε. Αγώνας. Θα δικαιωθούμε. Το τέλος. Γιατί είπαμε. Τι είπαμε. Το ξέχασα. Γεια σας. Την Τρίτη θα τα πείτε.